Καλησπέρα. Συντονισμένοι εδώ στο ΟΑΝ, περιμένετε να ακούσετε τις εξελίξεις. Φαντάζομαι ότι δεν περιμένετε να ακούσετε κάτι ευχάριστο και η σημερινή ημέρα ξημέρωσε με έναν θλιβερό απολογισμό στην Αλβανία που διαρκώς μεγαλώνει. Αλλά εκτός από όλα τα λαμπάγια, μας ξύπνησε και ένα σεισμός. Στην Κρήτη αυτή τη φορά 6,1 ρίχτερ, ευτυχώς χωρίς δυσάρεστες ειδήσεις εκεί. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι την τρομάρα μας την πήραμε, ίσως και λόγω της ευαισθητοποίησης που είχαμε από το σεισμό στο Δυράχιο, τους νεκρούς που μετράμε, τους τραυματίες και τα όλο και πιο δύσκολα νέα που υποδεχόμαστε εδώ στο ΟΑΝ. Από την άλλη πλευρά είναι αυτό που είπες. Ευτυχώς χωρίς. Ευτυχώς χωρίς. Καμιά φορά λέμε τέλος καλό, όλα καλά. Εδώ δεν ξέρω αν είναι τέλος καλό. Γιατί η Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι δείχνει με την ανθρωπιά της και την αλληλεγγύη της στην Αλβανία ότι η καρδιά μας χτυπάει στο Δυράχιο. Η πρώτη είδηση της ημέρας προφανώς και αφορά τον απολογισμό. Πάμε στην Ολίνα Τσαουσέλου με τους τίτλους των ειδήσεων. Καλό μεσημέρι. Βομβαρδισμένο τοπίο η Αλβανία από το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Τουλάχιστον 30 μέχρι στιγμής οι νεκροί, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός θα αυξηθεί. Υπεράνθρωπες προσπάθειες από τα σωστικά συνεργεία για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους μέσα στα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο μεγάλος σεισμός. Τι μεταδίδει από την πληγήσα περιοχή ο απεσταλμένος του One Channel Λεωνίδας Καπερναράκος. Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:23 το πρωί με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Αθήνα και σε πολλές περιοχές της χώρας. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι υποστηρίζουν ότι το ιδιαίτερα μεγάλο βάθος της δόνησης δεν αναμένεται να δώσει μετασεισμούς και τονίζουν δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση με το σεισμό στην Αλβανία. Προελαφρύνσεις ύψους 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2020 για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή. Τσουχτερά πρόστιμα για αδήλωτα Airbnb και σαφάρι των ελεγκτών για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων. Ευχαριστούμε πολύ την Ολίνα Τσαουσέλου. Ας ελπίσω την επόμενη φορά που θα την υποδεχτούμε να μην έχει να μας πει ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς ό,τι αφορά τον θλιβερό απολογισμό που γίνεται αυτή την ώρα στο Δυράχιο. Ο σεισμός αυτός ήταν ο ισχυρότερος από το 1979, εδώ και 40 χρόνια. Οι σεισμόπληκτοι βρίσκονται σε σκηνές. Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει. Έρχονται νέες πληροφορίες για 32 νεκρούς. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Χρύσα Σκουρολιάκου και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε. Μπράβο, μπράβο ήταν τα λόγια όλων όταν απεγκλώβησαν έναν 19χρονο άνδρα. Η αγωνία είναι χαραγμένη στα βλέμματα όσων βρίσκονται δίπλα σε κτίριο που γκρεμίστηκε ολοσχερός και έχει γίνει συντρίμια. Η ελληνική ομάδα διασωστών καταφέρνει να βγάλει γη από τα χαλάσματα έναν εγκλωβισμένο 19χρονο άνδρα. Τη στιγμή που καταφέρνουν να τον απεγκλωβίζουν, αρχίζουν όλοι να τον χειροκροτούν και να φωνάζουν. Όπου και αν ρίξει κανείς το βλέμμα του, βλέπει συντρίμια από τον φωνικό σεισμό που είχε δεκαετίες να δει η Αλβανία. Στο πλευρό της στάθηκε η Ελλάδα, η Σερβία, η Ρουμανία, το Μαυροβούνιο, το Κόσοβο και άλλες χώρες προσφέροντας βοήθεια με όποιον τρόπο μπορούσαν. Η στιγμή είναι πολύ συγκινητική. Όταν ο άνδρας καταφέρνει να στηριχθεί στα πόδια του, δάκρυσε και η χαρά όλων ήταν ανίποτη. Ο επιζών, ντυμένος με μια κουβέρτα, σηκώθηκε και αγκάλιασε έναν άνθρωπο από την ελληνική ΕΜΑΚ. Για λόγους ασφαλείας του είπαν να καθίσει στο φορείο για να τον βγάλουν έξω. Του έβαλαν μάσκα οξυγόνου για να βοηθηθεί μέχρι να συνέλθει εντελώς, καθώς το σοκ ήταν μεγάλο. Συντρίμμια και ερείπια παντού. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και βαρέα μηχανήματα αναζητούν μέσα στο χάος να βρουν πτώματα κάτω από τα χαλάσματα. Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και δεν σταματούν να ψάχνουν. Οι ώρες περνούν βασανιστικά εδώ στην κεντρική παραλιακή λεωφόρο του Δυραχείου. Πίσω μου βρισκόταν ένα πενταόροφο ξενοδοχείο, το Tropical, το οποίο έπεσε με λίγα δευτερόλεπτα μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου. Αυτή τη στιγμή ένα ειδικό σκαπτικό μηχάνημα προσπαθεί να ανοίξει ένα λαγούμι έτσι ώστε οι άνδρες της ΕΜΑΚ αλλά και οι πυροσβεστικοί να προσπαθήσουν να ξεκινήσουν τις έρευνες για να βρουν τυχόν επιζώντες. Οι άνθρωποι κοιτούν γύρω τους φοβισμένοι και δεν μπορούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν τι έγινε.
Ένα 24ωρο μετά, οι κάτοικοι κοιμούνται μέσα σε σκηνές, σε πάρκα και πλατείες. Εκτός των μεγάλων καταστροφών, αρκετές περιοχές παραμένουν στο σκοτάδι, αφού η ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν μετράμε νεκρούς, είναι τέτοια η θλίψη που είναι πολύ δύσκολο κάποιος να δείξει για τη χαρά του για κάτι. Και μπάγια, πρέπει να σου το πω, αισθάνομαι και μια κρυφή περηφάνεια που δύο από τους ανθρώπους που διασώθηκαν από την ελληνική δύναμη που βρίσκεται εκεί με τις δύο δημιουργίες των ΜΑΚ. Ναι, και καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, η μέρα εθνικού πένθους βέβαια για την Αλβανία. Και αυτό που είπες πριν για την πιθανή αύξηση των νεκρών, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μία άποψη ούτε της Μπάγιας Αντωνοπούλου, ούτε δικιά μου, ούτε μια δημοσιογραφική εκτίμηση. Είναι αυτό για το οποίο μας προειδοποίησε ο Αλβανός πρόεδρος, ο κ. Σεντιράμα. Ο οποίος ανάμεσα στα άλλα ευχαρίστησε πολύ για την Ελλάδα, που μαζί με τις άλλες βαλκανικές χώρες δείχνουν ότι όσοι λένε ότι εδώ είναι η πυρηνική της Ευρώπης, τα Βαλκάνια, μπορεί να έχουν ένα δίκιο, αλλά ξεχνάνε ότι εδώ είναι και η καρδιά της Ευρώπης. Και από καρδιά έχουμε περισσεύμα. Λοιπόν, για να πάμε στο Δειράχιο. Είδατε ότι ήδη στην αποστολή του ΑΝ είναι επικεφαλής ο Λεωνίδας Καπερναράκος. Πάμε τηλεφωνικά μέχρι εκεί να δούμε αν ο Λεωνίδας έχει κάτι νεότερο να μας δώσει από το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λεωνίδα, όσο καλό μπορεί να είναι. Καλό μεσημέρι ακριβώς, όσο μπορεί να είναι, γιατί οι εικόνες που έχουμε δει είναι πραγματικά τραγικές. Και σε πολλές φορές μπορούμε να πούμε ότι είναι και χάος. Παράδειγμα, θα σας δώσω δύο εικόνες που αυτό που λέμε σου μένει στην καρδιά και στο μυαλό. Το πρώτο ήταν χθες το βράδυ, ξημερώματα μάλλον, περίπου στις 4-4.30 που βρισκόμασταν, όπως και τώρα βέβαια που είμαστε στο Δειράχιο, που βρισκόμασταν και πάλι στο Δειράχιο, πάντως εκεί στο παραλιακό μέτωπο. Και κάποια στιγμή αργότερα είδαμε ακόμα και σώμα ανθρώπου, το οποίο είχε καταπλακωθεί. Και μας έλεγαν οι πυροσβέστες εκεί και οι άντρες της ΕΜΑΚ ότι είναι χρέος μας να τον βγάλουμε εκεί που ήταν το σκαπτικό μηχάνημα και έφτιαχνε το λαγούμι. Η άλλη εικόνα που έχουμε, μας έχει χαραχτεί, είναι, σκεφτείτε, έναν επαρχιακό δρόμο που δίπλα ακριβώς βρίσκεται ένα μεγάλο οικόπεδο με γκαζόν εκεί και όπου έχει στηθεί ο καταβλισμός στη Θουράν, στην περιοχή Θουράν. Από τη μία πλευρά στο δρόμο βλέπαμε μαυροφορεμένους άντρες και γυναίκες, πολλές νεκροφόρες που πηγαίναν στις... γίνονταν η κηδεία εκείνη τη στιγμή, δηλαδή μιλάμε και πριν από 3-4 ώρες, και από τη μέσα πλευρά εκείνο ο καταβλισμός να είναι αμέτρητα τα αντίσκηνα, να είναι οι σκηνές αμέτρητες, και στον ενδιάμεσο διάδρομο έπιασε το μάτι μας ένα παιδί με ένα αναπηρικό καροτσάκι να παίζει με ένα φίλο του με το τόπι και να χαμογελά. Μας μεταφέρεις όμως τραγικές εικόνες. Έχουμε κάποιο νεότερα για τον αριθμό των νεκρών? Γιατί οι πληροφορίες που παίρνουμε εμείς από εδώ είναι ότι έχει ξεπεράσει τους 30. Γνωρίζουμε και εμείς ότι έχουν ξεπεράσει τους 30 και ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στο Θουράν, σε μια πολυκατοικία του Θουράν, συνεχίζονται οι εργασίες εκεί με τα σκαπτικά μηχανήματα για να απεγκλωβίσουν έναν άνθρωπο νεκρό. Δεν ξέρουμε το φύλο, αλλά είναι νεκρός. Και να σας πω ότι έχουμε δει αυτές τις γνώριμες σκηνές όπου θα πρέπει να κάνουμε όλοι σιωπή σε μια μεγάλη ακτίνα, μόνο και μόνο για να προσπαθούν οι πυροσβέστες με τα ειδικά ακουστικά να ακούσουν αν υπάρχει ζωή κάτω από τα συντρίμμια. Καταλαβαίνετε τώρα, σε Οδυράχιο, εδώ που βρισκόμαστε, σε μια περιοχή πολύ μεγάλη και με δεν ξέρω, εκατοντάδες ξενοδοχεία, να πέφτουν ενδιάμεσα τα συγκεκριμένα που είδαμε, όπως ήταν το Tropical, να υπάρχει κόσμος μέσα και να σπέβδουν όλοι να βοηθήσουν με ό,τι μπορούσαν βέβαια να βοηθήσουν τις πυροσβέστες, να τους πάνε τα ακουστικά, να τους πάνε να τους βοηθήσουν σε μία πλάκα. Και ξαφνικά να ακούγεται αυτή η τραγική σιγή, να πρέπει να ησυχάσουμε όλοι, μόνο και μόνο για να δουν οι πυροσβέστες και οι άντρες της ΕΜΑΚ, εάν υπάρχει ζωντανός από κάτω. Και θα ήθελα να προσθέσω, επειδή μιλάμε για την ΕΜΑΚ, να δώσουμε και εμείς πολλά μπράβο στον Αθανάσιο Μπαλάφα και την ομάδα του, τη δική μας ομάδα της ΕΜΑΚ, που έβγαλαν από τα συντρίμια μία 45χρονη και έναν 24χρονο. Και όταν μιλήσαμε με ανθρώπους, με εδώ τους Αλβανούς κατοίκους, μας λέγανε ευχαριστούμε πολύ τους άντρες, ευχαριστούμε πολύ την Ελλάδα, τους Έλληνες, γιατί
Γιατί μας είπαν χαρακτηριστικά ότι και εμείς ζούσαμε στην Ελλάδα, ζήσαμε το 99 εκεί με τον μεγάλο σεισμό και φάνηκαν ότι οι δικοί σας άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι. Αυτό μας έλεγαν όλοι εκείνη τη στιγμή. Εν αντιθέσει μας είπαν με τη δική τους πυροσβεστική, τους άντρες πυροσβεστικής. Σας ευχαριστούμε συνεχώς, μας έλεγαν. Μάλιστα, μιλήσαμε και με έναν άνθρωπο που ίσα ίσα κατάφερε και ψέλιζε. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε από ένα πενταόροφο κτίριο και από τις φωνές που έβαλε να βγει όλος ο κόσμος έξω, γιατί προηγήθηκαν τρεις προσεισμοί δηλαδή. Φώναζε να βγουν έξω. Δεν κατάφερε δυστυχώς να τους βγάλει όλους ή να τον ακούσουν και περισσότεροι, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν κάτω από τα συντρίμια. Αυτός ο άνθρωπος μας μίλησε και μας είπε ευχαριστώ. Με έπιασε από το σβέρκο από το κεφάλι, με αγκάλιασε και μου είπε ευχαριστούμε που στείλατε τους δικούς μας ανθρώπους. Καταλαβαίνετε δηλαδή το κλίμα, το τι συμβαίνει εδώ, και θα πω ότι το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο ουρανός είναι καθαρός. Δεν έχει αυτό το ούτε το κρύο το πολύ, δηλαδή ναι μεν το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία και η υγρασία, αλλά κυρίως δεν βρέχει να δυσκολεύει και γιατί πολλοί άνθρωποι είναι και σε σκηνές. Όσον αφορά τη μετασεισμική ακολουθία, μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα? Πρέπει να έχουμε περίπου, από ό,τι είδαμε μέχρι πριν από περίπου μία ώρα, τρία τέταρτα, πρέπει να έχουμε περίπου 240 με 245 μετασεισμούς. Ο πρώτος, ο μεγαλύτερος βέβαια που έγινε, μάλλον ο μεγαλύτερος από όλους, ήταν 5,4 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ. Από ό,τι ξέρουμε εδώ που μας είπαν, έχει φτάσει μέχρι 4,4. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η ένταση να μειώνεται. Αυτό είναι καλό, κακό, αυτό θα μας το πούν οι επιστήμονες. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι τουλάχιστον προς το παρόν φαίνεται το φαινόμενο να εκτονώνεται. Αλλά Λεωνίδα, ο κόσμος... Ναι. Επειδή ακούω τη φωνή σου και πρέπει να πω ότι θέλοντας και εμείς συγκινούμε, άσε που γυρνάμε σε τόπους που θα θέλαμε να ξεχάσουμε και μαζί, παρέα, στο ρεπορτάζ. Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει άλλη μια παράμετρος, ορθά η Μπάγια λέει και εσύ ότι ο καιρός. Από την άλλη θέλω να θυμίσω ότι η πιο κρίσιμη παράμετρος τώρα είναι ο χρόνος. Και ο χρόνος μετράει μόνο αρνητικά. Και για την προσπάθεια των διασωστών, ο χρόνος είναι εχθρός. Ο Λεωνίδας φαντάζομαι καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι λέω. Άνθρωποι οι οποίοι είναι καταπλακωμένοι, προφανώς τραυματισμένοι, χτυπημένοι, μετά από περίπου μια μισή μέρα μετράνε τον χρόνο ανάποδα. Και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι η ώρα της εντατικοποίησης της προσπάθειας. Όσοι να σωθούν, θα σωθούν μέσα στην επόμενη μέρα. Νομίζω μετά τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πάρα πολύ δυσάρεστα. Ακόμα περισσότερο δυσάρεστα μάλλον από ότι ήδη είναι. Μετά, Γιώργο, θα μιλάμε για ένα θαύμα. Ότι μετά από τόσες ώρες, ξέρω εγώ, από 24, από 48 κτλ., ένας άνθρωπος βγαίνει από τα συντρίμια. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Επειδή το έχουμε ξαναζήσει με τον Λεωνίδα και το έχουμε ζήσει εδώ. Προφανώς και οι δικοί μας άνθρωποι τότε ήταν μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία, αλλά και τώρα για ανθρώπους μιλάμε, το ίδιο πονάμε για αυτούς και το ρολόι με τον ίδιο τρόπο μετράει αρνητικά. Και βέβαια, και θα σου πω ότι παράδειγμα στο Θουράν, γιατί εδώ στο Δυράχιο καταλαβαίνει ότι είναι μια μεγάλη τουριστική πόλη, είναι στην θάλασσα κτλ. Στο Θουράν όμως, εκεί είναι όλοι οι συγχωριανοί που λέμε. Οι άνθρωποι που ζεις καθημερινά είναι μια μικρή, ανάμεσα σε χωριό και κωμόπολη. Είναι περίπου 12 με 14 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Τυράννων. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι, γι' αυτό μας χαμογελούσαν όταν έλεγαν για τους Έλληνες άντρες της ΕΜΑΚ, ακόμα δηλαδή και για τα σκύλια, το πώς έψαχναν, το πώς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν αυτά τα δύο άτομα, όπως είπαμε πριν, τη γυναίκα και τον άντρα, 45 και 24 ετών αντίστοιχα. Έβλεπαν τον δικό τους άνθρωπο στα μάτια της ΕΜΑΚ να βγαίνει από τα συντρίμια. Ας ελπίσουμε, Λεωνίδα, ότι θα έχεις να μας πεις καλές ειδήσεις για απεγκλωβισμούς και διασώσεις και όχι για απλώς διαπιστώσεις εξέβρεσης νεκρών. Με τον Λεωνίδα Καπερναράκο θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, είτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, σίγουρα κατά τη διάρκεια της ημέρας στο ΟΑΝ. Όπως λέγαμε με την Πάγια, πριν καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη στην Αλβανία, κουνηθήκαμε κι εμείς. Και μάλιστα με μεγάλη ένταση. Το μέγεθος του σεισμού άγγιξε τα 6 Ρίχτερ, κατά κάποιες εκτιμήσεις τα ξεπέρασε κιόλας. Πάμε στην Κατερίνα Νόντα για να μας δώσει την εικόνα
του ελληνικού Εγκέλαδου σήμερα. Ακριβώς. Ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:23 πρώτα λεπτά. Ταρακούνησε ιδιαίτερα την Κρήτη και το βόρειο τμήμα του νησιού, δηλαδή τον Κίσαμο και την Παλαιόχωρα. Ωστόσο, έγινε αισθητός και στην Αττική και στη μισή Ελλάδα λόγω του εστιακού του βάθους, που υπολογίστηκε στα 70 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο, 84 χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων και 20 χιλιόμετρα νότια των Αντικυθύρων. Το ευτυχές της υπόθεσης είναι ότι δεν έχουμε ζημιές, σοβαρές δηλαδή υλικές ζημιές. Μόνο στον Δήμο Κισάμου έχουν πέσει κάποιοι σοβάδες από ερυπωμένα κτίρια, κατοίκητα δηλαδή, και κάποιες μικρορογμές στα κτίρια που στεγάζεται το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ. Γι' αυτό και για προληπτικούς λόγους ξεκάθαρα, ο Δήμαρχος, ο κύριος Μιλωνάκης, αποφάσισε να κλείσουν τα σχολεία μόνο στο Δήμο Κισάμου. Κλειστά παρέμειναν, να σας πω, και στο νησί των Κυθύρων, χωρίς ωστόσο ούτε εκεί να έχουμε αναφορές για ζημιές. Εδώ βλέπουμε και τη στιγμή του σεισμού. Έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας σε δύο σούπερ μάρκετ του Δήμου Κισάμου, στα Χανιά. Κράτησε για αρκετά δευτερόλεπτα. Βλέπουμε εδώ έπεσαν κάποια πράγματα από τα ράφια. Ωστόσο, όπως είπαμε, δεν έχουμε ζημιές και αυτό είναι και το πιο σοβαρό, το πιο ευτυχές της υπόθεσης. Από την πλευρά τους, να σας πω, οι σεισμολόγοι ανέφεραν ότι τέτοιου είδους σεισμοί που εντάσσονται στην κατηγορία του ενδιάμεσου βάθους είναι μοναδικοί, δηλαδή δεν παράγουν μετασεισμικές ακολουθίες και ότι ο συγκεκριμένος σεισμός δεν έχει καμία σχέση με την φωνική δόνηση στην Αλβανία. Και καλά κάνεις και το τονίζεις. Έτσι, γιατί το πρώτο που σκεφτήκαμε όλοι μας ήταν αν συνδέεται με το σεισμό στην Αλβανία. Οι επιστήμονες εξ αρχής το ξεκαθάρισαν ότι δεν έχει καμία σχέση. Παγιά μου, είναι το πρώτο ερώτημα που θα βάλουμε τώρα. Καλώς ορίζοντας τον κύριο Τάσιο, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο Σταύρος Τάσιος, πολύ γνωστός σεισμολόγος. Τον θυμάστε, τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο του ΑΝ. Καλό μεσημέρι, κύριε Τάσιο. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Τώρα, ξέρετε, έχουμε γίνει και λίγο σεισμολόγοι και υπάρχει και ευαισθητοποίηση λόγω και του πολύ ισχυρού και καταστροφικού και θανατηφόρου σεισμού στο Δυράχιο. Και το πρώτο ερώτημα που έρχεται είναι αν όντως οι δύο σεισμοί σχετίζονται. Αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 800 χιλιόμετρα μακριά το Δυράχιο αφενός. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε και τόσο συμπτωματικό. Δεν υπάρχει σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Δηλαδή, δεν υπάρχει η σχέση αυτή ότι ο σεισμός που έγινε στην Αλβανία κατά κάποιο τρόπο διήγηρε ή προκάλεσε ή επίσπευσε τη γέννηση ενός σεισμού που έγινε εδώ στον ελληνικό χώρο. Δεν υπάρχει τέτοια σχέση. Το μόνο που θα μπορούσε να πει. Μου κάνει εντύπωση, πρέπει να πω, και η δική σας κατηγορηματικότητα, αλλά και η ομοφωνία των σεισμολόγων σε αυτό το θέμα. Μα έτσι είναι. Το μόνο που θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι η ευρύτερη περιοχή, αυτή η ευρύτερη περιοχή, βρίσκεται σε μια σχετική έξαρση. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς. Η ευρύτερη περιοχή έχει και ιστορικό πολύ ισχυρών σεισμών. Καλά, είναι γνωστό ότι η περιοχή μας έχει την υψηλότερη σεισμικότητα στην Ευρώπη. Η ευρύτερη περιοχή μας έχει την υψηλότερη σεισμικότητα στην Ευρώπη, την πέμπτη στον κόσμο. Είμαστε μια περιοχή με πολλούς σεισμούς. Και να δούμε τώρα και πέρα αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε, είναι ότι αυτό που προκαλεί την καταστρεπτικότητα ενός σεισμού, αυτό που κάνει δηλαδή ένα σεισμό καταστρεπτικό, δεν είναι τόσο πολύ το μέγεθός του, όσο η απόσταση της εστίας του από κατοικημένη περιοχή, είτε σε οριζόντια είτε σε κατακόρυφη διάσταση. Άρα ο συγκεκριμένος σεισμός με το εστιακό βάθος που έδωσε, δεν υπάρχει λόγος να μας ανησυχεί αν θα φέρει μετασεισμούς άλλους. Ήταν ο κύριος, έτσι. Ναι. Οι σεισμοί βάθους, πέρα από το ότι γίνεται σε αυτό το ενδιάμεσο βάθος, που φτάνει και μέχρι σε άλλες περιοχές βέβαια του κόσμου, μέχρι και τα 700 χιλιόμετρα, στη χώρα μας οι σεισμοί βάθους γίνονται γύρω στα 100-100 τα μέγιστα βάθη, δηλαδή που γίνονται τέτοιοι ενδιάμεσου βάθους σεισμού. Αυτοί λοιπόν έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Γίνονται αισθητοί σε μεγάλη έκταση, αλλά δεν έχουν ή δεν έχουν καθόλου, δεν έχουν πλούσια ή δεν έχουν καθόλου μετασεισμική ακολουθία.
Μάλιστα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Άρα αυτό που λέτε είναι ότι ένας σεισμός που έχει μεγάλο εστιακό βάθος συνήθως είναι κύριος και δεν έχει σεισμία για ακολουθία. Ας τον πούμε έτσι κύριο. Δηλαδή είναι ένας σεισμός που ούτε προσεισμούς έχει, αλλά ούτε και μετασεισμούς. Από την άλλη πλευρά, προκαλεί εντύπωση. Ναι. Πρέπει να πω ότι την ώρα που έγινε ο σεισμός, εγώ ήμουν στο ραδιόφωνο, έκανα εκπομπή. Τα μηνύματα που ήρθαν ήταν από περιοχές πάρα πολύ απομακρυσμένες από το επίκεντρο. Ακριβώς. Δηλαδή από τη Λιβαδιά, την Κεφαλονιά μέχρι την Κέρκυρα. Ακριβώς, ακριβώς. Διαχέεται η ενέργεια, α το πούμε, προς πολλές. Καλύπτει, φανταστείτε έναν κόνο. Έτσι. Που όσο πιο μεγάλος είναι, τόσο η βάση του, τόσο μεγαλύτερο το ύψος του είναι, να το πω έτσι, τόσο η βάση του είναι πιο μεγάλη. Έτσι. Μάλιστα. Είναι αντιληπτό. Από την άλλη πλευρά, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το θέσω. Είπατε ότι, ας πούμε, ότι πολύ από τη δύναμη του εγκέλου απορροφάται, αν κατάλαβα καλά, από το εστιατόρικο του βάθος και ότι είναι ένα θαλάσσιος σεισμός. Στην περιοχή όμως που είδαμε να παίρνονται κάποια μέτρα, μίλησε και η συνάδελφος Κατερίνα πριν από λίγο για την απόφαση του Δημάρχου Κισάμου να κλείσει το σχολείο. Υπάρχουν και πάρα πολλά παλιά κτίρια. Το λέω, είμαι από εκεί, είναι η καταγωγή μου από το συγκεκριμένο μέρος. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να τονίσω. Το άκουγα προηγούμενα που είχατε την ανταπόκριση. Έχει αποδειχθεί από πάρα πολλούς σεισμούς. Και από το σεισμό της Μυτιλίνης και από το σεισμό της ΚΟ τώρα τελευταία, αλλά και προηγούμενα από το σεισμό της Αθήνας, ότι από όλα τα δημόσια κτίρια, από όλα τα κτίρια θα έλεγα, αυτά που είναι πιο ευάλωτα, που είναι πιο τρωτά, είναι τα σχολεία. Καλά, είναι αυτό δυνατόν που... τώρα όμως αυτό. Δηλαδή τα ακούω και συγχύζομαι. Τα σχολεία που φιλοξενούν μέσα μικρά παιδιά που θα έπρεπε να έχει υπάρξει πλήρης ασφάλεια. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να συζητάμε κάθε φορά όταν γίνεται ένας σεισμός. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα που ελαχιστοποιούν τον σεισμικό κίνδυνο. Και η απάντηση είναι όχι. Εδώ εκκρεμούν από το σεισμό του 99, 20 χρόνια μετά, δεν έχουν γίνει οι προσεισμικοί ταχύς οπτικοί έλεγχοι σε όλα τα δημόσια κτίρια που είναι κάπου 80-90 χιλιάδες. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Τάσο, με μια πάλι δυσάρεστη αφορμή είχαμε κάνει την κουβέντα και μας λέγατε ακριβώς αυτό για τους ελέγχους των δημοσίων κτηρίων, οι οποίοι κάθε φορά εξαγγέλλονται και στοχοποιούνται, στοχοθετούνται κτλ. Αλλά σχεδόν ποτέ δεν φτάνουμε σε αποτέλεσμα. Μόνο στο 15% από αυτά τα κτίρια έχει γίνει αυτός ο ταχύς οπτικός έλεγχος. Και το χειρότερο ότι σε αυτά που ελέγχθηκαν, το 30% βρέθηκε ότι είχε ανάγκη άμεσων επεμβάσεων. Μάλιστα. Και αυτές δεν έχουν γίνει. Άρα αυτό το 30% των κτιρίων θα έλεγε κανένας ότι στην περίπτωση του σεισμού είναι επικίνδυνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τάσο. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Πρέπει να σου πω ότι στη συγκεκριμένη. Δεν μπορώ να το. Δηλαδή, εσύ το γνώριζες, γιατί σε είδα ότι το έχετε ξανασυζητήσει. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλά τα δημόσια κτίρια και ακριβώς λόγω του δημόσιου χαρακτήρα τους είναι κτίρια που συγκεντρώνουν κόσμο. Άρα η επικινδυνότητα σε περίπτωση σεισμού πολλαπλασιάζεται. Όμως κάθε φορά το λέμε και κάθε φορά κρατάει τρεις ημέρες, όπως όλα τα θαύματα. Σκέψου δε τη συγκεκριμένη περιοχή. Ξαναλέω, επειδή την καταγωγή μου, ας πούμε, από το Καστέλι, από ένα χωριό έξω από το Καστέλι. Υπάρχουν πάρα πολλά παλιά κτίρια. Όμως τουλάχιστον εικόνα που έχω, γιατί μίλησα και εγώ με τον Δήμαρχο, αλλά και με τους συγγενείς μου, δεν είναι ότι αν εξαιρέσει κανείς, ας πούμε, κανένα χάλασμα, να το πω έτσι, που έπεσε, δεν είχαμε ζημιές. Σε σπίτια τα οποία είναι χτισμένα και πριν από ένα αιώνα και παραπάνω, και είναι χτισμένα με το βυζαντινό τρόπο, με καμάρες κλπ. Αυτά τα σπίτια άντεξαν στο σεισμό. Για το σχολείο, εγώ δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά και να πω και κάτι, καλά έκανε ο Δημάρχος και το κλείσε. Μάλιστα. Γιατί ποιος θα τον έσωνε μετά από τα σχολεία μας. Σχολεία και νοσοκομεία που είναι τα πιο βασικά και πρέπει να ελεγχθούν άμεσα εφόσον έχει υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Ή αλλιώς τι θα κάνουμε, θα κάνουμε το σταυρό μας να μην γίνει κανένα σεισμός. Άμα περιμένουμε μονάχα από το Θεό, νομίζω ότι εδώ είναι το συναθηνά και χειράκιν. Θα αφήσουμε για λίγο το σεισμό να πάμε στα προχθεσινά. Δυστυχώς έχουμε ένα μπαράζ πολύ δυσάρεστων ειδήσεων τις τελευταίες μέρες. Μιλάμε για την Κινέτα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Γιάκα στην αυτοψία που γίνεται για να δούμε πού βρισκόμαστε μετά τις πλημμύρες. Θυμίζω την ακολουθία, Γιάννη. Πρώτα φωτιά, μετά πλημμύρα. Ακριβώς. Πρώτα φωτιά, μετά πλημμύρα και μετά πάλι πλημμύρα. Είναι μια πάρα πολύ ταλαιπωρημένη περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου έχει μια εικόνα πάρα πολύ
χαρακτηριστική. Δυσκολευτήκαμε να έρθουμε, αλλά ήρθαμε διότι αυτό εδώ περίπου συνοψίζει το τι συμβαίνει στην Κινέτα και μπορεί ο κόσμος να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής. Αυτά τα δύο αυτοκίνητα που βλέπετε ήταν γύρω στα 200 μέτρα από εδώ. Από την δύναμη του νερού, δύο πολύ βαριά οχήματα, το ένα είναι και 4x4, παρασύρθηκαν για 200 μέτρα και κόλλησαν πάνω σε ελιές που είναι εδώ πολύ κοντά στην παραλία. Να πούμε ότι στο σημείο που βρισκόμαστε, υπό κανονικές συνθήκες, υπήρχε ο δρόμος Εθνικής Ελλάδος. Τώρα υπάρχει μία λίμνη. Ακόμα δεν έχουν διανοηθεί όλοι οι δρόμοι, γι' αυτό και πάρα πολλοί κάτοικοι είναι σε απόγνωση, καθώς προσπαθούν με ίδια μέσα να αντλήσουν τα νερά από τα υπόγειά τους, από τα σπίτια τους, να καθαρίσουν τις αυλές τους, να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί, αλλά υπάρχουν ακόμα δρόμοι εδώ στην Κινέτα, όπου τα μηχανήματα του Δήμου, της Περιφέρειας και του Στρατού, τα οποία συνδράμουν από νωρίς το πρωί εδώ, δεν μπορούν ακόμα να φτάσουν. Να πούμε ότι εμείς μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο σήμερα, μας διαβεβαίωσε ότι είναι σε πολύ καλό σημείο οι εργασίες και ότι κανένας δεν θα μείνει στο δρόμο αυτές τις δύσκολες νύχτες που έρχονται και βέβαια τις δύο πολύ δύσκολες νύχτες που περάσαν, που πάρα πολλοί κάτοικοι της Κινέτας τις πέρασαν φιλοξενούμενοι σε φίλους και συγγενείς. Μάλιστα. Πρέπει να πω ότι δίπλα στο Γιάννη, όπως βλέπαμε τώρα το πλάνο στο stand-up, ήταν ακόμα αρκετό νερό, έτσι. Αυτό κάτι σημαίνει, νομίζω. Ξέρεις, Γιάννη, έχει μεγάλο βάθος το νερό το οποίο βρίσκεται δίπλα. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό βλέποντάς σε αυτό το πλάνο είναι ότι η δυνατότητα απορροής του νερού από το έδαφος προφανώς έχει τελειώσει. Δηλαδή, εγώ βλέπω δίπλα σου μια λίμνη. Πολύ νερό πρέπει να έπεσε, καθόλου αντιπλημμυρικά δεν υπάρχουν. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μας θέλει πάντα η οργή του Θεού, μας θέλει και όλα όσα δεν έχουμε κάνει εμείς. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Δοσγιάκα. Και τωρινές κυβερνήσεις και προηγούμενες και τα τραγικά γεγονότα, καλό θα είναι να μην χρησιμοποιούνται ως πολιτική αντιπαράθεση. Κάτι που συνέβη και στη Μάνδρα και στο Μάτι και τώρα είναι λίγο προσεκτική. Θα σου πω κάτι, γιατί δυστυχώς τα χρόνια μας πολλές φορές μας φορτώνουν και με απεσιοδοξία για κάποια πράγματα. Ο χρόνος υλοποίησης ενός έργου στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το πιο συνηθισμένο πράγμα που αφορά τα δημόσια έργα είναι να ξεκινάμε μια μελέτη το 2019. Η μελέτη μπορεί να ολοκληρωθεί το 2024. Το 2024 έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η προηγούμενη μελέτη, την οποία έχουν πληρώσει εκατομμύρια συνήθως, είναι για πέταμα. Ξαναξεκινάμε μελέτη. Και με τον ίδιο ρυθμό κάνουμε μελέτες και ουδέποτε έργα. Mm-hmm. Αν όμως λέγαμε ότι υπήρχε ευτυχή συγκυρία σε μια χώρα σαν τη δικιά μας να υπάρχει μια αποτελεσματική κυβέρνηση και ένας δημόσιος μηχανισμός που λειτουργεί, αν αύριο το πρωί ξεκινούσαμε, λιγότερο από 5-6 χρόνια για να ολοκληρώσουμε αντιπλημμυρικά έργα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Περιμένω λοιπόν να δω τα άμεσα μέτρα ανακούφισης και όχι τα κορμοδέματα που κατέβηκαν και πνίξαν τους ανθρώπους ή πολύ περισσότερο μπήκαν και καταστρέψαν τις περιουσίες τους. Αυτά τα λίγα, καθόλου ευχάριστα. Να σας κάνουμε τώρα και μία πάσα, σαν και αυτές που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί το δεύτερο θέλουμε να το ξεχάσουμε. Με την Tottenham, μπας και βάλουμε κι εμείς κανένα γκολ διαφημιστικό. Επιστροφή εδώ στο ΟΑΝ. Και πρέπει να πω ότι το πρώτο ημίωρο της εκπομπής κύλησε μπάγια μου μόνο με δυσάρεστες ειδήσεις. Θα αλλάξουμε λίγο κλίμα τώρα όμως. Δεν μπορώ να σου τάξω κάτι ευχάριστο. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι μετά από αρκετό καιρό βλέπω τον Βασίλη Ιντζιάρ Κανέλη. Γεια σας. Εδώ στην παρέα. Καλώς ορίσατε. Τι ευχάριστες ειδήσεις θα πούμε δηλαδή. Θα σου πω πώς ξεκίνησα το πρωί την εκπομπή στο ραδιόφωνο. Λέω, οι περισσότερες κοπέλες αναρωτιούνται, εγώ πότε θα γίνω μάνα. Εγώ αναρωτιέμαι και λόγω ηλικίας, εγώ πότε θα γίνω πατέρας. Πατέρας. Σωστό. Έτσι. Γιατί άμα φτάσω στα 80 και γίνω διοικητής, όπως ο κύριος πατέρας, σωστό. Τότε προφανώς έχω ένα στόχο μπροστά μου. Πάντως, αξίζει να θυμηθούμε έτσι για να μην ξεχνάμε, γιατί υπήρχε και η μνήμη του Χρυσόψαρου, ότι υπήρξε ο πατέρας του Νίκου Παπά, που είναι και αυτός κάπου εκεί κοντά στα 80, εν πάση περιπτώσει, λίγο πιο κάτω, και ο πατέρας της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις των πατεράδων. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι, και είμαι πάρα πολύ μακριά από αυτή την αντίληψη. Θέλω να πω ότι είναι πραγματικά απογοητευτικό για έναν πολίτη, όχι για ένα δημοσιογράφο, για εμάς, εμείς ζούμε με την επικαιρότητα. Είναι βαθιά απογοητευτικό να λες
Το κάνανε εκείνοι, το κάνανε και οι άλλοι. Σωστό. Κάποιος που να μην το κάνει, ρε παιδιά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Πάντως, ούτε αυτό είναι ευχάριστη είδηση. Εντάξει, εννοείται ότι δεν κάνουμε σύγκριση με τις δυσάρεστες ειδήσεις στην Αλβανία Θεώ, ή με το σεισμό κλπ. Και τέτοια. Αλλά και αυτή είναι μια δυσάρεστη είδηση που δείχνει, ας πούμε, ότι το ελληνικό κράτος δεν πρόκειται να αλλάξει. Προφανώς είναι DNA-κό πλέον το πρόβλημα. Δεν πρόκειται το κομματικό κράτος να κάνει μια τούμπα να ανατραπεί. Γιατί το βλέπουμε. Πριν από 6 μήνες μόνο η Νέα Δημοκρατία έλεγε και ορθώς επιτελικό κράτος, αξιοκρατία, το brain gain, να έρθουν τα παιδιά απ' έξω. Εγώ θυμάμαι τα τρία αλφα, Βασίλη. Έτσι. Το αξιοκρατία, αριστεία, αλήθεια. Και θέλω να πω ότι το βρήκα και έξυπνο επικοινωνιακά, προεκλογικά ως σύνθημα. Αυτό είναι μια αξία που γράφει, ξέρεις, ανεξάρτητα αν κάποιος είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας ή δεν είναι. Γράφει στην καρδιά του πολίτη ως αυτό που είπες εσύ. Να αλλάξει, ρε παιδιά, για κάτι. Φάγαμε ένα μνημόνιο στο κεφάλι, μια χαμένη δεκαετία. Έτσι. Φύγαν τα παιδιά μας. Ναι, ακριβώς. Πώς θα γυρίσουν τα παιδιά αν δεν τους δώσεις προοπτικές. Αν στο επιτελικό αυτό κράτος τις θέσεις ευθύνης πραγματικά τις παίρνουν 81χρονοι ή δεν έχει σημασία ηλικιακό. Θέλω να σου το πω αυτό. Ναι, δεν έχει σχέση. Επειδή σε ακούω πάντα με ενδιαφέρον. Δεν έχει. Προφανώς και δεν μιλάμε με κριτήρια ηλικιακού ρατσισμού. Να στο πω κι αλλιώς, μπορεί ένας 80χρονος να είναι κατάλληλος για πρόεδρος δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα να είναι κατάλληλος και για διοικητής. Έχω ένα τέτοιο προβληματισμό. Από την άλλη, πρέπει να εννοούμε αυτά που λέμε. Αν εμείς πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω να περάσει μπάγια που είναι η επόμενη γενιά και το λέμε, πρέπει να το εννοούμε. Ακριβώς. Αν είναι διαρκώς να καπελώνουμε το σύμπαν, επειδή ξέρουμε τον υπουργό ή το τάξαμε ένα προεκλογικό ρουσφέτη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό το πράγμα δεν ξεκολλήσει. Θα γυρίσουμε στη βάση της χρεοκοπίας. Και δεν πρέπει να λέμε ότι η Μπάγια ή εγώ ή εσύ που είμαστε νεότεροι από τον 80χρονο, ας πούμε, μπορεί να είμαστε καλύτεροι. Να αξιολογηθούμε. Αυτό δεν ήταν το μότο της Νέας Δημοκρατίας ή οποιοδήποτε κόμματος διεκδικεί την εξουσία. Αξιολόγηση, αξιοκρατία. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο ελληνικός λαός θέλει την αξιοκρατία. Προφανώς. Έτσι, γιατί την άκουσε ότι θα έρθει. Δηλαδή μετά την Καρανικιάδα. Προφανώς. Και πόσα ακόμα ακούστηκαν που απογοήτευσαν τους πολίτες, περίμεναν ότι θα αλλάξει. Τώρα τι έχει γίνει με αυτό. Μην ξεχνάμε ιστορία. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και Καρανίκης διόρισε και τον πατέρα υπουργού και συντρόφους υπουργών κλπ. Όλα αυτά τα κατακρίναμε, κατακριτέα, όντως έπρεπε να γίνουν. Νομίζω το κράξιμο ότι το φάγανε και όχι μόνο αυτό, υπάρχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο δίνει ένα restart στον πολιτικό διάλογο. Και για μένα υπάρχει ένα κινησμό εδώ, Βασίλη, και κατά τη γνώμη είναι και λάθος. Επικοινωνιακά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι μπήκε στη λογική του ψηφισμού. Αφού τη μαζέψαν την ιστορία. Είπανε πολύ κακώς διορίστηκε. Ναι, γιατί και εσείς και γιατί τώρα μπαίνουμε στη λογική, να όπως το είπε η Μπάγια, εσείς τον Καρανίκα, εμείς τον πατέρα. Ναι, μπορεί να προτιμώ τον Καρανίκα εγώ από τον πατέρα, είναι νεότερος, ας πούμε και πιο ωραίος τύπος. Δηλαδή τι συζητάμε ακριβώς. Νομίζω ότι επικοινωνιακά έχασε η Νέα Δημοκρατία από αυτό και στην ουσία αλλά και επικοινωνιακά. Και ευτυχώς νομίζω που έγινε το πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή, έχει το χρόνο να μπορέσει να διορθώσει πράγματα τα οποία ο κ. Μητσοτάκης τα βλέπει και νομίζω ότι είναι στραβά. Εγώ θα ήθελα να μάθω πάντως πραγματικά όλους αυτούς που επιλέξανε για διοικητές νοσοκομείων ή για άλλες κύριες θέσεις. Ποιος τους επέλεξε, τους επέλεξαν οι υπουργοί. Γιατί αν είναι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, λέω εγώ έτσι, του κ. Κικίλια επιλογή ο διοικητής, ο συγκεκριμένος διοικητής, θα πρέπει να κριθεί και ο κ. Κικίλιας. Αυτό είναι πολύ σωστό. Ναι, η αξιολόγηση πάει και στον υπουργό, δηλαδή, για να το πούμε και αλλιώς. Και όσοι έχουν διοικητικές εμπειρίες, ο Βασίλης έχει, έτσι, όπως και αφεντό Μουτσουνέρα, ξέρουν ότι εμείς κρινόμαστε από τις επιλογές μας. Ακριβώς, έτσι. Δεν κρίνεσαι γιατί το έκανε καλά ή κακά η Μπάγια. Σωστό. Κρίνεσαι σωστό. Γιατί διάλεξε την Μπάγια. Ακριβώς. Έτσι πάει το Αλλά πράγμα. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα το μαζί που στο Μέγαρο Μαξίμου το ψάχνουν, το κοιτάνε κάθε μέρα, τι έχει κάνει κάθε υπουργός, γενικός γραμματέας, υφυπουργός κλπ. Και αξιολογούνται όλα αυτά. Στον ανασχηματισμό λοιπόν θα δούμε πραγματικά ποιοι. Αξιολογήθηκαν σωστά. Μεταφέρεις πληροφορία. Νομίζω θα προκύψει ένα σχηματισμός. Σύντομα. Ναι. Όχι, μεταφέρω πληροφορία. Δεν έχει να κάνει με τον κύριο Κικίλια. Γιατί από ό,τι μαθαίνω και η επιλογή του κυρίου πατέρα δεν ήταν του κύριου Κικίλια. Είναι από αυτές τις επιλογές που από κάπου έρχονται, αλλά ποτέ δεν ξέρω. Μαθαίνω ακριβώς το ίδιο με σένα. Ναι. Ότι εδώ ο Κικίλιας έχει τη μικρότερη, μικρότερη ευθύνη. Ακριβώς. Και ότι εδώ υπήρξε ένα πολιτικό, πώς να το πω τώρα, παζάρι. Του τύπου, εγώ είμαι με τους Ανέλ, έχω αυτές τις ψήφους, στήριξέ με και εγώ μετά. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος πατέρας και δημοσίως μιλώντας, αν δεν κάνω λάθος στους συναδέλφους στο Sky, το πρωί στον Δημήτρη Οικονόμου και την Μαρία Αναστασοπούλου, το είπε πολύ κοινικά. Έτσι. Είπα, θα βοηθήσω και μου τάξει ένα διορισμό. Αυτό μεταξύ μας τώρα πρέπει με κάποιο τρόπο, αν είναι δυνατόν, να είναι το τελευταίο. Και επειδή το είπες, Βασίλη, θέλω να το κουβεντιάσουμε. Εδώ δεν μιλάμε για την εποχή που τα πράγματα κρύβονται.
Όχι, βέβαια. Τίποτα τώρα, δεν μένει κάτω από το τραπέζι. Ναι, αν νομίζει κάποιος ότι πετάγεται ένα όνομα και κανένας δεν θα το ψάξει, στην εποχή του διαδικτύου τα βρίσκεις όλα. Δεν είναι απλά μια εφημερίδα που θα το γράψει την άλλη μέρα και δεν θα ξέρεις ποιος είναι και πού κτλ. Όλα ψάχνονται και όλα βρίσκονται. Οποιοσδήποτε. Άρα ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιον. Μην τα κάνουν λοιπόν στα κρυφά και στα μουλοχτά, θα βγουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως είπε ο Γιώργος, ο κύριος πατέρας είπε ότι εγώ παρακάλεσα προεκλογικά να μου δοθεί μία από αυτές τις θέσεις. Έγινε κάποια αξιολόγηση. Αξιολόγηση. Όχι, καμία αξιολόγηση. Εγώ έρχομαι εδώ, ζητάω από τον Γιώργο μου να σου πω. Μόλι βγει, βάλαμε σε παρακαλώ εμένα σε αυτή την εκπομπούλα γιατί μ' αρέσει. Άμα δεν βάλουμε σε και μετά δεν βάλει. Όχι, αλλά έχω ακόμα. Και δεν είσαι και πατέρα. Εσύ θα γίνει μάνα, όχι πατέρα. Πάντω, επειδή το λέει η Μπάγια, να πω ότι οι υποψήφοι, αν δεν κάνω λάθος, είναι 35. Ναι, μα οπότε είναι φανερό. Έχει μια δυσκολία. Όχι ο άνθρωπο ότι δεν έχει βιογραφικό, ότι δεν έχει πορεία κλπ. Δεν θέλω να τον μηδενίσω. Ούτε ξαναλέω το 80, εμένα, αν θέλετε, μετράει τόσο πολύ στην καρδιά μου. Αυτό που μετράει στη σκέψη μου είναι ότι βγαίνει και λε, παιδιά, ζήτησα ρουσφέτη και έγινε. Όχι, ρε φίλε. Είναι φανερό ότι ήταν φυτευτός. Κάποιο κομματικό παζάρι έγινε, πολιτικό παζάρι έγινε, τον πήγαν στον κύριο Κικίλια και ο κύριος Κικίλιας προφανώς είπε εντάξει, να εξυπηρετήσουμε κλπ. Πάντως άξιος, 81 έτους και θέλει να είναι διοικητής νοσοκομείου, είναι και αυτό μια. Του δίνει μια αξία. Έτσι, να σε ευχαριστήσω και ταυτόχρονα σε κάνω να χαμογελάς. Όπως μου είπε το πρωί μια κυρία στο ραδιόφωνο, 80. Αλλά δραστήριος. Σωστός. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη. Λοιπόν, έχω πληροφορίες ότι έχεις έτσι, γυναικείο κοινό στο ραδιόφωνο που σε αγαπάει πάρα πολύ. Συγκεκριμένα γυναικείο. Εννοείς, είναι αλήθεια. Εννοείς ότι σκίζω στα καπί. Ευχαριστώ, Μπαγιά μου. Με την καλή κουβέντα είναι το κορίτσι μου, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στην Ιουλία Βελισσαράτου, γιατί έχουμε εξελίξεις και στην Ευρώπη. Έχουμε κομισιόν Ιουλία, έτσι. Έτσι, ίδρωσε, αλλά τα κατάφερε. Τέσσερις εβδομάδες καθυστέρηση είχε, βέβαια, καθώς κανένας επίτροπος δεν μπορούσε να περάσει. Τελικά έμαθε το μάθημά της. Πέρασαν οι επίτροποι. Εδώ τη βλέπουμε περιχαρή να φυλάει τους συναδέλφους της, γιατί πραγματικά ήταν ένας πολύ μεγάλος αγώνας για εκείνη. Φαίνεται ότι έμαθε. Πήρε πολλά μαθήματα, ότι δεν είναι και τόσο εύκολη δουλειά να μπορέσεις να περάσεις επιτρόπους μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, από την Κυριακή ξεκινά τα καθήκοντά της μαζί με τους 4 εκτελεστικούς αντιπροέδρους, αλλάζοντας κατά τη το όνομα του χαρτοφυλακίου του Μαργαρίτη Σχοινά, που δεν είναι πλέον προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, αλλά υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Δεν θα έχει Βρετανό Επίτροπο, καθώς η Βρετανία έχει προδιαγράψει ότι δεν θα είναι στην επόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα, ξεκινάει μια νέα περίοδος για την οποία θα πρέπει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αποδείξει ότι είναι καλύτερη σε πάρα πολλά θέματα και φυσικά να ενισχύσει και την δυναμική της γυναίκας, αλλά και να προχωρήσει και ένα βήμα παραπάνω σε θέματα που είναι πάρα πολύ καυτά, όπως είναι το προσφυγικό και άλλα. Επειδή όντως, ξέρεις, καμιά φορά λέει ως 4 εβδομάδες καθυστέρηση, ίσως έχουμε νέα εγκυμοσύνη. Εδώ θέλω να το πω όπως είναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το στοίχημα της κυρίας Φόντερ Λάινεν. Άσχετα αν τη συμπαθούμε ή την αντιπαθούμε. Ήταν η πρόεδρος που προτάθη αφού απερίθησαν τα ονόματα όλων των προηγουμένων. Καλά θυμάμαι, Ιουλία. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή, από τον πάγκο τη σηκώσαμε για να μιλήσουμε από ποδοσφαιρικούς όρους και τη ζητήσαμε να σώσει την παρτίδα. Θεωρώ ότι ήταν ένας μικρός πολιτικός άθλος ότι φτάσαμε μέχρι το τέλος χωρίς περισσότερο αίμα, αλλά μόνο με 4 εβδομάδες καθυστέρηση. Και ουσιαστικά, για να συμπληρώσουμε, ήταν και ένας πόλεμος μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ποιον θα επιβάλλει, καθώς, όπως είχαμε πει και τότε, η Ursula von der Leyen δεν ήταν καν στο debate των επικρατέστερων που θα διεκδικούσαν τη θέση. Άλλος ήταν υποψήφιος τότε. Άλλη ήταν υποψήφια, πραγματικά. Και ξαφνικά ήρθε σαν αλεξιπτοδίστρια. Κυριακή αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ελπίζουμε να τα καταφέρει, βέβαια. Αναλαμβάνει επίσημα και καθήκοντα. Βέβαια, θα υπάρχει και η σύγκριση με έναν Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ο οποίος είχε μια πολύ πληθωρική και επιβλητική προσωπικότητα, σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια θα κρίνεται ανά πάσα στιγμή, γιατί είδαμε πόσο δύσκολο ήταν τουλάχιστον να επιβληθεί και από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, είχε πολλές ήττες από την έναρξη της καριέρας της ήδη. Πάντως, φαίνεται ανθεκτική και ότι βαστάει αυτό που λέμε το τσαγανό της να προχωρήσει μπροστά. Θα δούμε όμως. Πάντα είμαστε εδώ για να κρίνουμε. Πώς την είπαμε την αλλαγή στο χαρτοφυλάκι του Σχοινά? Από προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής είναι υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Είναι support. Πρέπει να σου πω ότι μου ακούγεται πολύ καλύτερο στα αυτιά μου, χωρίς να το θεωρώ
αυτό που θα έπρεπε να είναι. Είναι σίγουρα πολύ καλύτερο, γιατί το προστασία παρέπεμπε μάλλον σε ακροδεξιές, πάντως σίγουρα πολύ ακραίες απόψεις που επικρατούν σε ένα κομμάτι των Ευρωπαίων πολιτών. Άλλο το support, έτσι, άλλο σαφώς, πράγμα. Σαφώς, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τώρα για πες μας και για τα Βρετανικά, γιατί μας είπες ότι Βρετανό επίτροπο δεν θα έχουμε, αλλά okay, δεν ξέρω τέλος πάντων τι θα έχουν στη Βρετανία τελικώς με... έχουμε δει τα πάντα όλα, έτσι δεν υπάρχει, από σφουγγαρίστρες, ό,τι βάλει ο νους του καθενός. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν φαίνεται όμως ότι διακατέχεται από τάσεις αυτοκαταστροφής. Τελευταία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται πάρα πολύ μαζί του, διότι ένας από τους πιο δημοφιλείς ή αν θέλετε λαοπρόβλητους ραβίνους της Αγγλίας τον κατηγόρησε για αντισημιτισμό. Βγήκε λοιπόν και είπε ότι το Εργατικό Κόμμα δεν είναι αντισημιτικό και ότι λάθος έχει εντύπωση ο μεγάλος ραβίνος. Ωστόσο, στη συνέντευξη που βλέπετε, δεν δέχτηκε να πει συγγνώμη για την εντύπωση που έχει δώσει το Εργατικό Κόμμα, να μην αναφέρουμε παραδείγματα διαφόρων μελών του που έχουν όντως ταχθεί εναντίον των Εβραίων. Αυτό λοιπόν έχει ξεσηκώσει τέτοιο σάλο που φαίνεται πως θα έχει επιπτώσεις στις δημοσκοπήσεις που ήδη τον ευνοούσαν τον Τζέρεμι Κόρμπιν, υπό την έννοια ότι η ψαλίδα είχε μειωθεί από 18 στις 11 μονάδες και είχε ήδη πάρει τα πάνω του το Εργατικό Κόμμα. Φαίνεται λοιπόν πως ο Τζέρεμι Κόρμπιν με την κυκλοθυμική προσωπικότητά του δεν βοηθάει την κατάσταση και μάλιστα δεν απέχουμε και πάρα πολύ από τις εκλογές. Είναι στις 12 Δεκεμβρίου, είναι σε 3 εβδομάδες. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να ανατραπεί το κλίμα υπέρ του Τζέρεμι Κόρμπιν πλέον, γιατί το εκμεταλλεύεται και ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ανά πάσα στιγμή θέλει να βρίσκει ευκαιρίες να τον χτυπάει. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτόν τον κυκαιώνα του αντισημιτισμού που πρέπει να υπερασπιστεί για τον εαυτό του ότι δεν είναι και για το κόμμα του ο Τζέρεμι Κόρμπιν και με την πληθωρική προσωπικότητά του που δεν δέχεται να πει συγγνώμη και αυτό έχει να κάνει, έχει αντίκτυπο πολύ στους ψηφοφόρους. Σκέφτομαι, Ιουλία, ότι ο Βρετανός ψηφοφόρος έχει να διαλέξει ανάμεσα στον Μπόρις Τζόνσον και τον Τζέρεμι Κόρμπιν. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Αυτό νομίζω ότι από μόνο του είναι αρκετό για να δείξουμε τη συμπάθεια μας. Δεν θα πάρω πολύ από το χρόνο σας, μόνο να σας πω κάτι το οποίο μπορεί να είναι και ευνοϊκό. Πρέπει να σας πω ότι περίπου 38% των νέων για πρώτη φορά θα ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο ρεύμα νεολαίας που θέλει να πει τη γνώμη της σε αυτές τις εκλογές. Ελπίζουμε η γνώμη της να μετρήσει. Αυτό είναι σημαντικό γιατί συνήθως όπου υπάρχει απογοήτευση υπάρχει και μεγάλη αποχή. Έτσι. Και ελπιδοφόρο. Ελπίζω. Βέβαια, πρέπει να το βλέπουμε και σε άλλες χώρες και εδώ. Πολύ την Ιουλία Βελισσαράτη, πρέπει να σου πω ότι οι Βρετανοί, όσο και αν μοιάζουν ώρες-ώρες μοντέρνοι, κατά βάση ένας πάρα πολύ παραδοσιακός λαός. Με τρελή αφοσίωση στη δικιά τους ιστορία, τα δικά τους προϊόντα, τη Βασίλισσα και πάει λέγοντας. Ας αφήσουμε βέβαια τους Βρετανούς. Εμείς έχουμε τα δικά μας εδώ. Να πάμε μέχρι το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παναγιώτη Τζανετάτο. Η προανακριτική για τον κύριο Παπαγγελόπουλο συνεχίζεται. Νομίζω ότι θα τον βρούμε τηλεφωνικά. Καλώς στον Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και από μένα. Όντως συνεχίζεται στην Επιτροπή της Βουλής, στην προανακριτική, η κατάθεση του κυρίου Δεστεμπασίδη είναι σήμερα, ο οποίος ήταν ο πρώην υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας Novartis στην επίμαχη περίοδο που γίνονται όλες οι συζητήσεις και υπάρχουν όλα τα δημοσιεύματα. Σήμερα λοιπόν η κατάθεση έχει μια ιδιαιτερότητα. Ο μάρτυρας, ο κύριος Δεστεμπασίδης, έχει μία μόνιμη εποδός στις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την ουσία, αν θέλετε, της υπόθεσης. Λέει δηλαδή ότι δεν επιθυμώ να απαντήσω τίποτα άλλο πέρα από το αντικείμενο της παρούσας προανακριτικής, που είναι η διερεύνηση τυχών ευθυνών του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Και αν νομίζετε ότι γνωρίζει κάτι για ευθύνες ενδεχόμενες του κυρίου Παπαγγελόπουλου, η απάντηση του μάρτυρα ήταν όχι. Αυτή η απάντηση που μόλις σας είπα δόθηκε σε πλήθος ερωτήσεων, αναγκάζοντας κάποια στιγμή το Προεδρείο της Επιτροπής να το απευθυνθεί και να του πει ότι αυτό που κάνει δεν μπορεί να το συνεχίσει γιατί βρίσκεται ενώπιον ανακριτικής αρχής και είναι υποχρεωμένος να μιλήσει. Ωστόσο, ο κύριος Δεστεμπασίδης δεν φάνηκε να κάμπτεται από τις παρατηρήσεις και συνέχισε να λέει τα ίδια πράγματα. Τώρα, αναφορικά με ορισμένα πράγματα που είπε. Σημείωσε ότι δεν είναι ο ίδιος προστατευόμενος μάρτυρας, όπως υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν. Δεν ονομάζομαι ούτε Κελέση ούτε Σαράφης, το όνομά μου είναι Δεστεμπασίδης, φέρεται να είπε. Και είπε ότι δεν έχει ταξιδέψει στη ΣΥΠΑ μετά το 2014, ούτε έχει πάει στη Βιέννη. Για την κυρία του Λουπάκη. Αυτό ήταν ένα έξτρα στοιχείο για να ξεκαθαρίσει ότι ο ίδιος δεν ανήκει στους προστατευόμενους μάρτυρες.
Να θυμίσουμε ότι κάποιοι εκ των προστατευομένων μαρτύρων είχαν ταξιδέψει στην Αμερική για να καταθέσουν. Ή η συνάντηση του FBI είχε γίνει στη Βιέννη. Έτσι ακριβώς. Για την κυρία του Λουπάκη. Ρωτήθηκε αν του, κάνει, αν του προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι δεν τον έχει καλέσει ούτε και αυτός, ούτε αυτό να καταθέσει. Και είπε όχι, δεν μου έχει κάνει καμία εντύπωση. Εδώ δεν έχει καλέσει τόσους και τόσους εμένα τα καλούσε. Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια αιχμή απέναντι στον κύριο Χρουζή. Για τον κύριο Μανιαδάκη είπε ότι ουδέποτε τον έχει συναντήσει ούτε στη Γαδά ούτε στην εισαγγελία διαφθοράς, ενώ μεταξύ άλλων σημείωσε ότι είναι στοχοποιημένος και ένας από αυτούς που με έχουν στοχοποιήσει είναι ο κύριος Μανιαδάκης, αναφέρθηκε και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα και είπε ότι ουσιαστικά αυτός στοχοποιείται προκειμένου να μην καταθέσει αυτά που ξέρει για την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Παναγιώτη, ακόμα, αν ναι. μου επιτρέπεις να πούμε κάτι για να καταλάβει και ο τηλεθεατής του ΟΑΝ, γιατί ο κύριος Δεσθεμπασίδης είναι τόσο προσεκτικός στα όσα δηλώνει. Αν, θυμάμαι, προφανώς, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Νοβάρτης. Αυτό σημαίνει ακριβώς. ότι διαχειριζόταν ένα κονδύλι και προς τα ΜΜΕ, τους δημοσιογράφους κλπ. Το οποίο, αν τον ρωτήσεις, έδωσε στον Τζανετάτο, έδωσε στο Χουδαλάκι, πρέπει να απαντήσεις. Θεωρώ ότι μάλλον εκεί οχυρώθηκε το «δεν θα απαντήσω». Γι' αυτό και οχυρώθηκε, θέλω να πω, «δεν θα απαντήσω σε τίποτε άλλο παρά για τον Παπαγγελόπουλο». Αν καταλαβαίνω σωστά από αυτά που μας λες. Θα σου πάω ένα βήμα παραπέρα και θα σου πω τι απάντησε σε αυτό αναφορικά με τα κονδύλια κτλ. Είπε ότι αυτός έδινε μόνο ένα νούμερο για το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού της Νοβάρτης που θα πήγαιναν στα ΜΜΕ. Ούτε πια ΜΜΕ, ούτε πια πρόσωπα. Για όλα αυτά, λέει, αρμόδιος ουσιαστικά ήταν ο κύριος Χρουζής. Αυτός, σύμφωνα με τον κύριο Δεσθεμπασίδη, ήταν ο πραγματικός υπεύθυνος επικοινωνίας της Νοβάρτης. Απάντησε σε αυτό που μόλις με ρώτησε. Μάλιστα. Μάλιστα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει ενδιαφέρον η εξέλιξη της συγκεκριμένης ιστορίας, αν και θυμίζω ότι ακριβώς επειδή η προανακριτική μπάγια μου έχει ως αντικείμενο την στάση, την εμπλοκή του Παπαγγελόπουλου mm-hmm. και της Κεβορία Νοβάρτης, είναι πολλά αυτά που πιθανόν να μπορούσαμε να μάθουμε και δεν θα τα μάθουμε. Προφανώς εγώ το θεωρώ τουλάχιστον ασέβεια προς το Κοινοβούλιο και την συγκεκριμένη ανακριτική επιτροπή να ρωτάει και να μην παίρνει απαντήσεις. Από την άλλη, θέλω να πω ότι από πλευράς δικηγόρων και νομικών συμβουλών αντιλαμβάνομαι τον λόγο. Ο κύριος Δεσθεμπασίδης θα μπορούσε να βρεθεί κατηγορούμενος αντί για μάρτυρας μέσα σε όλα αυτά. Μάλιστα, ο Έλληνος πολίτης πάντως πρέπει να μάθει. Δεν θα μάθει. Ποιος έχει μπλεχτεί, ποιος τα έχει πάρει, ποιος δεν τα έχει πάρει. Ειδικά όλα αυτά τα λιγμένα χρόνια που έχουμε περάσει τόσα ζόρια. Σαν λαός. Λοιπόν, με όλα αυτά πρέπει να πάρουμε και εμείς μια ανάσα. Πάμε στο διαφημιστικό. Εδώ, στο ΟΑΝ συντονισμένοι, το ξέρω ότι δεν σας έχει ανοίξει η καρδιά. Σήμερα ήταν ένα θέμα, διαδέχεται το δεύτερο δύσκολο θέμα. Σκεφτείτε ότι το πιο ευχάριστο με το οποίο μπορούσαμε να κλείσουμε ήταν η προανακριτική της Νοβάρτης λίγο πριν το διαφημιστικό. Στα δύσκολα θα σας κρατήσουμε, αλλά τουλάχιστον έχουμε τη χαρά και την τιμή, εκτός από τον Ανδρέα Ρομπόπουλο, τα λέμε σχεδόν κάθε μέρα, να φιλοξενούμε και τον κύριο Λεύτερο Τζούγκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο οποίος είναι αντιστράτηγος, θυμίζω, είναι αποστρατεία και έχει σήμερα πολύ πράγμα να κουβεντιάσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τον Ανδρέα που έχει το ρεπορτάζ, γιατί μπορεί να λέει ο Πομπέο, ας πάρετε τους S-400, να λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στους Τούρκους, αλλά μπορείτε να τους κρατήσετε και στα κουτιά, αλλά από ό,τι φαίνεται οι Τούρκοι αυτά τα κουνεβέρασαν. Ήταν πιο αυστηρό, θα έλεγα, ο Πομπέο, να τους κρατήσετε στα κουτιά. Βέβαια, τα κουνεβέρεσε. Είχαμε και τον κύριο Καλίν, αλλά και τον κύριο Τσαβούσογλου σήμερα. Να βγαίνει και να λέει: δεν αγοράσαμε ενοπλικό σύστημα για να το βάλουμε στο κουτί. Θα τα χρησιμοποιήσουμε, τα έχουμε ανάγκη. Αν χρειαστεί, θα αγοράσουμε και άλλες συστοιχίες. Έχουμε πολλές ανάγκες. Ας μας πουλήσουν τους Patriot, τους θέλουμε, τους έχουμε ζητήσει. Αλλά να μας εγγυηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εννοώντας τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα μπορέσουν να πάρουν έγκριση από το Κογκρέσο. Αν δεν μας το διασφαλίσουν, θα προχωρήσουμε και σε άλλη αγορά των S400. Και φυσικά είπε ότι εμείς, επειδή δεν μας πουλούν τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε, προχωρήσαμε στις δικές μας παραγωγές. Πρέπει να πούμε ότι προχθές η Τουρκία δοκίμασε πυράβλους αέρος-αέρος, οι οποίοι έχουν παραχθεί στην Τουρκία. Το 2020 θα είναι, λέει, επιχειρησιακοί. Η πρώτη δοκιμή έγινε από έδαφος προς τον αέρα και επίτυχε το στόχο της. Έχει παράγει τον τελευταίο καιρό
Μάλλον έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Άμυνας ότι η Τουρκία παράγει το 80% των πυρομαχικών της, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων οβίδων που χρησιμοποιούν στο σύγχρονο πυροβολικό. Και όπως επίσης, προχθές παραδόθηκε και το πρώτο TAF-70, είναι ένα ελικόπτερο στρατιωτικό γενικής χρήσεως, κάτι αντίστοιχο του Σκόρσκι. Μάλιστα η Τουρκία το έχει κάνει την παραγωγή του σε συνεργασία με τη Σκόρσκι. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο, πώς πιστεύετε ότι αλλάζει την ισορροπία στις περιοχές αυτή η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας? Να πούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Τουρκίας ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα και το ανησυχητικό είναι το 75% από τα οπλικά συστήματα παράγονται από την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Εκτός από το 80% των πυρομαχικών των οποίων αναφέρατε. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι από το 2002 μέχρι πέρυσι, ενώ ξεκίνησε η Τουρκία με 25 εξοπλιστικά προγράμματα, αυτή τη στιγμή τρέχουν 653 και ξοδεύει κάθε χρόνο 41 δις δολάρια για την αμυντική της βιομηχανία. Όπως καταλαβαίνετε, η δικιά μας πλευρά μπορεί να την ακολουθήσει στην Τουρκία σε αυτό το πάρτι των εξοπλισμών και δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο στους S-400 ή στα F-35, αλλά πρέπει να το δούμε συνολικά. Διότι σε αντιπαράθεση με εμάς και μία βίδα να θέλουμε να αγοράσουμε, θα πρέπει να πάμε στο εξωτερικό. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία, η δικιά μας, δεν βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο. Και αυτό νομίζω είναι το ανησυχητικό. Επειδή θυμάμαι και όταν ήσασταν ενεργός, η ελληνική στρατιωτική βιομηχανία, η πολεμική μας βιομηχανία, είχε τεράστιες δυνατότητες. Θα θυμάστε ότι για κάποιες χώρες, και μιλάω με τεράστιο όγκο, όπως η Ινδία για παράδειγμα, η Ελλάδα ήταν προνομιακός συνομιλητής. Πάρα πολλοί απευθύνονταν σε εμάς. Εμείς όχι μόνο δεν επεκταθήκαμε για να φτάσουμε στην αυτάρκεια την οποία μας περιγράφεται της Τουρκίας, εμείς επί της ουσίας καταστρέψαμε και ό,τι είχαμε. Να. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία πρέπει και να αναστραφεί. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι ο κρατισμός ήταν το ένα πρόβλημα που υπήρχε στην ελληνική αμυντική βιομηχανία και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ιδιωτικοποιηθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία, διότι όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι θα την παίρνανε σε κατάσταση απαξίωσης. Θα πρέπει δηλαδή να πάμε και να την εξυγειάνουμε και μετά να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση της αμυντικής μας βιομηχανίας. Θέλω να σας πω όμως και αυτά που ανέφερα νωρίτερα για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Δεν είναι για να δημιουργηθούν φοβικά σύνδρομα σε καμία περίπτωση. Η Ελλάδα έχει μια αποτρεπτική δύναμη ικανή που μπορούμε να αποτρέψουμε την Τουρκία να επιχειρήσει οτιδήποτε εναντίον μας. Και θα πρέπει να πούμε ότι αν η Τουρκία ήταν σίγουρη ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι, γιατί έχει την πρωτοβουλία σε τόπο και σε χρόνο, θα το είχε κάνει. Άρα λοιπόν η Τουρκία σκέφτεται το κόστος που θα έχει μια ενέργεια απέναντι. Δύο πράγματα σε σχέση με τους S-400 για τους οποίους έχει γίνει τόση κουβέντα. Καταρχήν αυτό που είπε ο Πομπέο, δηλαδή να τους κρατήσουν στα κουτιά, έχει προηγούμενο ιστορικό και μάλιστα ελληνικό. Δηλαδή οι Κύπροι πήραν τους S-300, αν θυμάμαι καλά, στο τέλος δεκαετίας του 90 έγινε αυτή η πράξη. Και επειδή δεν ήθελαν οι δυνάμεις της περιοχής, ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ισραηλινοί να λειτουργήσουν ποτέ, μεταφέρθηκαν στην Κρήτη και μείναν στα κουτιά μέχρι πότε? Μέχρι το 2014. Δηλαδή 15 χρόνια ήταν πακεταρισμένοι. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο αγοράς από τους Ρώσους, το οποίο όμως έμεινε στο ράφι. Πιστεύετε ότι μπορεί στην περίπτωση της Τουρκίας να ισχύσει το ίδιο? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο. Η Τουρκία έχει δείξει στοιχεία μεγαλοειδεατισμού και μιας αμετροέπειας, όπως βλέπουμε απέναντι και στη Δύση. Θεωρώ ότι τα τρία τελευταία χρόνια, δηλαδή μετά το πραξικόπημα, έχει γίνει μια μετάλλαξη μέσα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο Ερντοάν έχει διάθεση να καταστήσει στην Τουρκία μια μεγάλη περιφερειακή υπερδύναμη και αυτό είναι το πρόβλημα. Για συγκεκριμένους λόγους το έχει αυτό και έχει ένα στόχο το 2023, που είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση της τουρκικής δημοκρατίας, το δημοκρατίας βάλτε των εισαγωγικών, να έχει αντικαταστήσει τον Κεμάλ στο τουρκικό εθνικό υποσυνείδητο και να κάνει την Τουρκία μια πολύ μεγάλη δύναμη. Και αυτός είναι ο στόχος του. Και έχει πει ότι το 2023 θα είναι η Τουρκία αυτάρκη ό,τι αφορά την αμυντική της βιομηχανία. Συνεπώς λοιπόν, νομίζω ότι η Τουρκία δεν θα κάνει πίσω στο θέμα αυτό και την έχουμε δει ότι δεν έχει κάνει πίσω σε πάρα πολλά θέματα. Και όσο υπάρχει αυτή η ανοχή από τη Δύση και από τις ΗΠΑ, τόσο θα αυξάνονται και οι φιλοδοξίες της Τουρκίας. Και αυτό μας αφορά. Αναφερθήκατε στις ΗΠΑ. Η λειτουργία των S-400. Δεν φέρνει απειλή στο πρόγραμμα F-35. Δηλαδή, ο Ερντογάν παίζει λίγο σε διπλό ταμπλό. Απ' τη μία είναι η Ρωσία, απ' την άλλη είναι η Αμερική. Πώς εξελίσσονται οι σχέσεις Τουρκίας-Αμερικής? Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι η Τουρκία αγνοεί οτιδήποτε κυρώσεις ή οτιδήποτε λέγεται από την πλευρά των ΗΠΑ, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
Δεν μιλάνε και με μία ενιαία γλώσσα οι Αμερικανοί. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και έχει αναπτύξει και μια σχέση στρατηγικού χαρακτήρα πλέον με την Ρωσία. Και δεν μιλάμε μόνο για τους S-400. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ δικαιολογεί την αγορά των S-400 από τους Ρώσους, λέγοντας ότι μας ζήτησαν τους Patriot, εμείς δεν τους δώσαμε, γι' αυτό πήγαν στους Ρώσους. Θεωρώ ότι τα πολιτικά επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν είναι υπερόπλα. Δηλαδή, εμάς μπορεί να μας είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, αλλά ας πάμε στη θέση, ας βάλουμε τα παπούτσια ενός διεθνού παρατηρητή, που ακούει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δικαιολογεί τον πρόεδρο Ερντογάν για την αγορά των S-400. Θεωρώ ότι εκεί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και γι' αυτό σας είπα ότι οι Αμερικανοί δεν μιλάνε με μία γλώσσα. Δεν αποκλείεται βέβαια το επόμενο διάστημα να δούμε να προβαίνει η Τουρκία σε αγορά των Patriot, έτσι. Ή να παίρνει και τα F-35. Δεν το αποκλείω. Αλλά θέλω να πω και να ολοκληρώσω. Πήγατε ένα βήμα μπροστά, αλλά εμένα με βοηθάει, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Το είπε και η Μπά για με έναν τρόπο. S-400 από μια πλευρά, F-35. Μπορείτε να μας πείτε με δύο απλές κουβέντες, να καταλάβουν και οι άνθρωποι που τώρα έχουν επιστρέψει από τη δουλειά και είναι στο σπίτι. Τι κάνει το ένα και τι κάνει το άλλο. Να. Γιατί πρέπει να φοβόμαστε το ένα, γιατί πρέπει ή δεν πρέπει να φοβόμαστε το άλλο. Μάλιστα. Κοιτάξτε, η S-400 είναι ένα αντιαεροπορικό σύστημα. Έχει ένα ραντάρ, το οποίο έχει εμβέλεια, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, τους Ρώσους δηλαδή, 600 χιλιόμετρα. Στην πραγματικότητα μπορεί να, η εμβέλειά του να είναι 400 χιλιόμετρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν οι Τούρκοι αποφασίσουν να εγκαταστήσουν για τα πάνω 4 συστοιχίες στην περιοχή των Μικρασιατικών παραλίων, ουσιαστικά ελέγχουν όλο τον αέριο χώρο του Αιγαίου. Και αν εγκαταστήσουν άλλη μια συστοιχεία κοντά στην Κύπρο, ελέγχουν όλο τον αέριο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Εδώ, ένα λεπτό. Δηλαδή, οτιδήποτε αεροσκάφος σηκώνεται, σημαίνει ότι το βλέπουν. Το βλέπουν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το χτυπήσουν κιόλας. Στα 250 χιλιόμετρα τα F-16 μπορούν να τα χτυπήσουν. Άρα μπορούν να χτυπήσουν σε έναν ελλαδικό χώρο. Ναι, το λοκάρουν είναι αντιεροπορικό σύστημα. Οτιδήποτε πετάει. Μπορεί να χτυπήσουν στον ελλαδικό χώρο, ξανά λέω. Ναι. Οτιδήποτε πετάει μπορεί να το χτυπήσουν. Είναι ένα αέριο. Είναι στον αέρα. Συμφωνούμε απολύτως. Το τονίζω όμως απλώς γιατί. Τώρα μπαίνω στα χωράφια σας, αλλά αν σηκωθεί κάτι από το ΑΤΑΤ, ας πούμε από τη Λάρισα. Το βλέπουν και το στοχοποιούν και έχουν τη δυνατότητα να το καταρρύψουν. Πρέπει να σας πω όμως ότι έχουμε και εμείς αντίστοιχα συστήματα. Έτσι. Το ξαναλέω αυτό για να μην δημιουργούνται αντιπώσεις. Έχετε δίκιο που το ξαναλέτε, να κρατάμε την ισορροπία που χρειάζεται. Εγώ δεν το λέω για να δημιουργήσουμε πανικό στον κόσμο. Να. Το λέω γιατί ακούει αντιεροπορικό σύστημα. Να καταλάβει όμως ότι δεν μιλάμε για ένα αντιεροπορικό σύστημα που μπορεί να βαράει, ξέρω, πάνω από την πόλη ή πάνω από την Άγκυρα. Είναι ένα αντιεροπορικό σύστημα το οποίο μπορεί να βαράει πάνω από τη Λάρισα ή από τη Σούδα. Μάλιστα. Είναι ένα ισχυρό αμυντικό αντιεροπορικό σύστημα. F-35. Με εμβέλεια. Τα F-35 που ονομάζονται τεχνολογία stealth σημαίνει δηλαδή ότι έχουν εκπομπή χαμηλή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και δεν γίνονται ορατά από τα εχθρικά ραντάρ. Είναι τα λεγόμενα όρατα. Ναι, τα οποία όμως από κάποιο όριο και από κάποια εμβέλεια και κάτω τα αντιλαμβάνονται. Δηλαδή το συγκεκριμένο σύστημα, η S-400, αντιλαμβάνονται τα stealth από τα 130 χιλιόμετρα και εγκύτερα όταν πλησιάζουν. Τους παρέχει όμως μια δυνατότητα να σε πλησιάσουν πάρα πολύ. Ναι. Και αυτή είναι η διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία stealth είναι πάρα πολύ προχωρημένη, αλλά στο Βελιγράδι θυμάστε ότι είχαμε. Έτσι, το είχα φέρει και σε κονκάρδα τρέμου τότε στο Βελιγράδι. Πριν κλείσουμε την κουβέντα, πέστε μας και δύο πράγματα για τον καθημερινό πόλεμο που έχουμε μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και μιλώ για τον προσφυγικό άντρα. Από ό,τι φαίνεται, είναι πολιτική επιλογή. Ακραία πίεση προς την Ελλάδα με τις αύξηση των ροών. Είναι πολιτική επιλογή, όχι απλά ακραία πίεση προς την Ελλάδα, ακραία πίεση προς την Ευρώπη πρώτα απ' όλα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Ο Ταγίπ Ερντογάν και η κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη πιέζεται? Κοιτάξτε, πιέζεται και αυτό το βλέπουμε από τις αντιδράσεις της κυρίας Μέρκελ. Μην ξεχνάμε ότι πολύ πρόσφατα, περίπου μια εβδομάδα πριν, ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία ίδια με δικά της κονδύλια είναι έτοιμη να δώσει 4 δις στην Τουρκία, όχι λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αυτό το σκοπό. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι εντάζεται. Το θεωρείς πίεση αυτό? Είναι πίεση. Από την πλευρά της Γερμανίας και διευκόλυνση. Είναι σαφώς διευκόλυνση, αλλά ο στόχος της Τουρκίας δεν είναι μία πίεση για να πάρει λεφτά. Είναι πίεση προς τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν αποδεκτές οι κινήσεις του τουρκικού στρατού εντός της Συρίας κατά των Κούρδων. Με τη ρητορική ότι εκεί εγώ θα τοποθετήσω τους πρόσφυγες, στις 4 του μηνός του Δεκέμβρη, στο Λονδίνο, ο Ταγίπ Ερντογάν πηγαίνει με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
από κατασκευαστικές εταιρείες για το πώς θα οικοδομηθεί αυτή η περιοχή, ούτως ώστε να εγκατασταθούν εκεί πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Όλος ο σχεδιασμός της Τουρκίας, και αυτό βλέπουμε τις τελευταίες 3 εβδομάδες, μια τεράστια αύξηση των ροών, και τις πληροφορίες που έχουμε και από το ελληνικό λιμενικό, ότι δεν υπάρχει τον τελευταίο καιρό συνεργασία και περνούν πολύ πιο εύκολα οι μετανάστες. Ακριβώς. Διότι υπάρχει μια στρατηγική της Τουρκίας. Τι έχει κάνει? Την περασμένη εβδομάδα προχώρησε σε συλλήψεις αστυνομικών στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, που βοηθούσαν να έρχονται στην Τουρκία με πλαστά διαβατήρια, όπως εξάρθρωσε και μια σπήρα η οποία εξέδιδε πλαστά διαβατήρια. Μιλάμε για διαβατήρια όχι σε Σύριους, σε πρόσφυγες, σε μετανάστες από το Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, άλλες αφρικανικές χώρες. Τι ήθελε να πει δηλαδή με αυτό? Εγώ είμαι σε θέση να επιχειρήσω και να τα σταματήσω αυτά, αρκεί, το μεταφράζω αυτό, να μην με εμποδίζετε στις κινήσεις μου, ούτως ώστε να κάνω αυτό που προσπαθώ στη Συρία, για να πάνε εντός εισαγωγικών πίσω οι μετανάστες. Το προσφυγικό, κύριε Τζούμη, και με αυτό θα κλείσουμε την κουβέντα. Δύο λόγια μόνο. Μια κίνηση ακόμα στη σκακέρα από την πλευρά των Τούρκων. Νομίζω ότι ένα θέμα έχει σχέση με αυτό που ανέφερε ο κ. Ζωβόπουλος, δηλαδή στην εργαλειοποίηση στο μέτωπο της Συρίας, αλλά και στην πίεση την οποία ασκεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει χρήματα. Αλλά το προσφυγικό μεταναστευτικό, έτσι όπως έχει εξελιχθεί τουλάχιστον για τη χώρα μας, δεν αφορά την διαχείριση μιας ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά πλέον μιλάμε ότι αγγίζει τον πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας, σύμφωνα με τις ροές. Διότι σε λίγο καιρό, εάν συνεχιστούν οι ροές και αν μπει η άνοιξη και φτιάξουν οι κλιματολογικές συνθήκες, πλέον θα μιλάμε ότι η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη. Πάντως, εχθές ξεπέρασαν τις 40.000 οι πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά, με το λιμενικό να λέει πια ότι εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο ανακοινώθηκε τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο και σε ένα μήνυμα το οποίο εκπέμπεται, είναι θετικό. Μιλάμε για κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα, δεν θα κυκλοφοράει κανένας έξω. Στέλνουν ένα μήνυμα δηλαδή αποτροπής. Ναι, υπάρχει και ένα σχέδιο. Στα κέντρα και να υπάρχουν, σου έρχονται 400, 500. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να προχωρήσουμε είναι στην αποτροπή. Θεωρώ σημαντικό, θα πρέπει να προχωρήσει, να συνδράμει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάει σε μια άλλη συμφωνία με την Τουρκία, προκειμένου. Και είναι νομίζω το σημαντικότερο στοιχείο αυτό, να αναπτυχθεί η Frontex μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Διότι αυτή τη στιγμή η Frontex δεν κάνει αποτροπή, κάνει υποδοχή. Έρχονται οι πρόσφυγες και τους υποδέχεται μαζί με το ελληνικό λιμενικό. Δεν γίνεται τίποτα. Εάν όμως η Frontex. Κατάσταση, κύριε Τζούμη, έχει πάει χειρότερα. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει συνεργασία. Και επειδή ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, γιατί εμείς είμαστε άκαπνοι, ενώ εσείς είστε παρετοκαπνισμένος, ότι αυτή η ιστορία με την αποτροπή στη θάλασσα είναι ένα πάρα πολύ ωριακό στοίχημα. Mm-hmm. Πολύ δύσκολο να κερδίζετε. Ιδίως όταν συμβαίνουν όσα μας είπε πριν από λίγο ο Ανδρέας. Δηλαδή, εσείς είπατε για εργαλειοποίηση, ο Ανδρέας το είπε λίγο πιο περιγραφικά. Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως μοχλό πίεση για να πετύχουν άλλους πολιτικούς στόχους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το έχει εντάξει, ξέρετε, και μέσα στην αναθεωρητική τη στρατηγική. Δηλαδή, μας πιέζει και με τις καθημερινές παραβιάσεις, παραβάσεις, τις παράνομες δεσμεύσεις περιοχών. Προκειμένου, με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ψυχολογική φθορά από τη δικιά μας την πλευρά. Αλήθεια είναι. Και υπάρχει και μια αποδόμηση της αποτρεπτικής ικανότητας. Όπως και το αδιέξοδο που περιέγραψε η Μπάγια με 2 κουβέντες. Σχετικά δηλαδή, με το προαναχωρησιακά κέντρο και τις ροές που φτιάχνει. Φτιάχνεις ένα προαναχωρησιακό κέντρο, στο λέμε κλειστό. Έτσι, τέλος πάντων κλειστό, 5.000 συν 2.000, 7.000 χωρητικότητα. Πάντως, άμα έχουν έρθει 7.000 σε μια εβδομάδα, τελείωσε τώρα. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, δεν ξέρω πώς μπορεί να υπάρξει αποτροπή μες στη θάλασσα με βάρκες, με μικρά παιδιά αλήθεια. Και εγγύους. Εντάξει, κοιτάξτε, λέτε τώρα το ακραίο. Είναι δύσκολο και. Όταν φτάνουμε σε ένα σημείο, όλοι θα δώσουμε ένα χέρι για να τον βγάλουμε έξω. Και νομίζω όλοι το καταλάβαμε αυτό. Λοιπόν. Κύριε Τζούμη, Ανδρέα Ροπόπουλε, σας ευχαριστούμε και τους δύο πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστικότατη η συζήτηση. Πάντως, υπάρχει και μία έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης για το Βήμα που δείχνει ότι το 30% των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με το 8% που ήταν το Σεπτέμβριο λένε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας, στην Ελλάδα, είναι το προσφυγικό. Και νομίζω ότι όλοι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν, Μπάγια, ότι. Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει εύκολη λύση. Εγώ δεν λέω καν αν θα έχει λύση. Είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει εύκολη λύση. Τώρα, επειδή κάναμε μία παρατήρηση πριν, μιλώντας εδώ με τους δύο εκλεκτούς μας φίλους, τον κύριο Τζούμη και τον Ανδρέα Ρομπόπουλο, να πω ότι οι Αμερικανοί είπαν ότι μιλούν με 2 γλώσσες. Θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο ελπίζω να αντιμετωπιστεί με 1 γλώσσα. Θα θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, η μεν Βουλή των Αντιπροσώπων στην Αμερική αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αλλά όταν ο Ερντογάν είδε τον Τραμπ, αυτό επί της ουσίας ανεκλήθη ως απόφαση, γιατί δεν τον έκρινε ο πρόεδρος και μάλιστα και τα όργανα τα οποία ελέγχουν οι Ρεπουμπλικανοί. Εμείς από την πλευρά μας νομίζω ότι έχουμε ένα ιστορικό χρέος και γι' αυτό σε κάθε περίπτωση, σε κάθε ευκαιρία θέλουμε να στηρίζουμε αυτό το αίτημα για την παγκόσμια ή δυνατόν
αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Είχαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση και πάμε να καλωσορίσουμε τον Λάζαρο Μπέλσιο για περισσότερα, γιατί αυτό, ο Λάζαρο, είναι όντως ιστορικό χρέος των Ελλήνων στο σύνολό τους και ουχή μόνο των Ποντίων. Ακριβώς. Αυτό είναι και το βασικό αίτημα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας της Ελλάδας, η οποία πραγματοποίησε μια συνέντευξη τύπου για το επικείμενο Διεθνές Συνέδριο κατά του εγκλήματος της γενοκτονίας. Να πούμε ότι η χρονιά δεν είναι τυχαία, καθώς το 2019 έχει οριστεί ως χρονιά που έχουν περάσει 100 χρόνια ουσιαστικά από την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα το 19 Μαΐου του 1919, όπου ξεκίνησε και η πλέον τελευταία και η πιο βάρβαρη φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Στο Διεθνές Συνέδριο θα συμμετέχουν δημοσιογράφοι, ιστορικοί, γενοκτονολόγοι, πολιτικοί, ακτιβιστές από όλο τον κόσμο, πολύ ηχηρά ονόματα, όπου ως βασικό στόχο το συγκεκριμένο συνέδριο, όπως μας είπε και ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, είναι η νομική πλέον αναγνώριση της γενοκτονίας και η πρόληψη άλλων γενοκτονιών που συμβαίνουν ακόμα και στις μέρες μας, δυστυχώς. Να πούμε ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 6 με 8 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής στις 6 Δεκεμβρίου και 7 και 8 Δεκεμβρίου θα είναι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάλιστα. Λάζαρε, πρέπει να πω ότι προσωπικά τουλάχιστον το θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον και το συνέδριο, αλλά και την προσπάθεια την οποία θέλουμε να στηρίξουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και αυτό το συνέδριο 7 και 8 Δεκεμβρίου θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά παγκοσμίως. Θα σου πω τώρα και κάτι, γιατί καμιά φορά εδώ στην πατρίδα μας παίζουμε με τις λέξεις. Ναι. Η λέξη γενοκτονία είναι συνδεδεμένη απολύτως με το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Δεν ήταν όμως το μόνο. Πρέπει να σου πω ότι κάθε φορά που χρησιμοποιούμε μια λέξη αναφερόμενη σε τέτοια πράγματα, στη σφαγή των Ελλήνων, η κάθε λέξη που χρησιμοποιούμε έχει την δική της βαρύτητα. Η λέξη γενοκτονία έχει τη δική της βαρύτητα και η Ελλάδα πρέπει να έχει ως στόχο την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, γιατί είναι άλλο πράγμα να λέει κάποιος μια εκαθάριση φυλετική, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν πολύ νεκρό. Όπα, παιδιά, ένα λεπτάκι. Εδώ μιλάμε ότι οι άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους, σφαγιάστηκαν κατά χιλιάδες ή ταλαιπωρήθηκαν στις απίστευτες διαδικασίες που τους έβαλαν οι Τούρκοι, με υποχρεωτικά καταναγκαστικά έργα, μιλάμε για ατελείωτες πορείες κτλ. Πέθαν χιλιάδες άνθρωποι. Επρόκειτο όντως για στόχο γενοκτονίας. Και νομίζω ότι το ιστορικό μας χρέος είναι ακριβώς αυτό. Και να προσέχουμε και πολύ, και το λέω και προς το πολιτικό προσωπικό της χώρας, πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Ας πάμε τώρα σε κάτι το οποίο είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρον για κάθε ελληνική οικογένεια, ίσως λιγότερο πατριωτικό από αυτό που περιγράψαμε. Έχει να κάνει με το φορολογικό νομοσχέδιο, όπως μας είχε προειδοποιήσει από χθες ο Ντίνος ότι θα κατατεθεί χθες το βράδυ. Η Αθανασία Κρύβου είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει να βρούμε έτσι τις λεπτές αποχρεώσεις του φορολογικού, Αθανασία. Καλησπέρα, Αθανασία. Καλησπέρα. Τι λοιπόν περιλαμβάνει? Θα ξεκινήσει από τα θετικά, σε παρακαλώ, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε στα πιο θετικά. Γιατί έχει και θετικά αυτό το φορολογικό, έτσι δεν είναι? Έχει αρκετά θετικά. Να ξεκινήσουμε ουσιαστικά από τις βασικές αλλαγές, τις οποίες τις ξέραμε. Το φορολογικό είχε έρθει και το προηγούμενο διάστημα σε διαβούλευση, οπότε τα κύρια σημεία του τα γνωρίζαμε. 1,2 δις λιγότερους φόρους θα πληρώσουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής, ο εισαγωγικός συντελεστής, ο φορολογικός, από το 22 στο 9%. Διαμορφώνεται κατά μία μονάδα κάτω, ποσοστία μονάδα κάτω, όλη η φορολογική κλίμακα. Οι επιχειρήσεις θα έχουν φορολογία, θα πάει από το 28 στο 24%. Αυτές είναι οι πολύ βασικές διατάξεις, οι οποίες είχαμε δει και το προηγούμενο διάστημα, όπως είναι και η αναστολή του ΦΠΑ στις οικοδομές. Τώρα, τελευταία στιγμή είχαμε κάποιες προσθήκες που προέκυψαν όσον αφορά τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Στο εισόδημα δεν θα μετρά το ποσό της κοινωνικής της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά ούτε το ποσό της διατροφής. Δηλαδή δεν θα υπολογίζονται στο εισόδημα πάνω
πάνω στο οποίο θα πρέπει να χτίσεις το 30% των αποδείξεων. Αθανασία, νομίζω ότι αυτό είναι ένα προς τη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Ξέρω πάρα πολλούς, και λόγω ηλικίας όπως καταλαβαίνεις, χωρισμένους, οι οποίοι είχαν να επιλέξουν επί της ουσίας από το αν θα ζήσουν ή θα πληρώσουν τον φόρο. Mm-hmm. Όταν η διατροφή, σε περίπτωση που υπάρχουν και ανήλικα παιδιά κτλ., σου παίρνει όλο το μισθό. Βέβαια. Έτσι, και μετά σε καλούν να πληρώσεις φόρο για τα λεφτά που ποτέ δεν εισέπραξες. Απλώς έχει και αυτό μια παγίδα, έτσι, ότι αυτό πρέπει να είναι δηλωμένο. Δεν είναι ότι χωρίσαμε εμείς οι δύο συνενετικά, ας πούμε, και έχεις πει αν θα σου δίνω 400 ευρώ το μήνα, 300 ευρώ το μήνα όλα για το παιδί και τα φαίνεται, βρίσκουμε. Ναι. Έτσι, πρέπει να φαίνεται. Γιατί είναι πολλά ζευγάρια ακριβώς που έχουν κάνει μια συμφωνία χωρίς να είναι γραμμένη. Πολλά πρώην ζευγάρια. Ναι, αυτό εντάξει. Θα πρέπει να φαίνεται. Ένα χωρισμό πρέπει να τον κάνει να τον ευχαριστηθεί πάντω. Ναι, σωστά. Λοιπόν, οπότε είναι μια αλλαγή στις ηλεκτρονικές δαπάνες. Μας είχε προειδεάσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο κύριος Σταϊκούρας για κάποιες άλλες προσθήκες, όπως είναι η διαγραφή των οφειλών έως 10 ευρώ, αφορά 536.000 αφημί. Τώρα, εδώ μιλάμε για εκείνο τον αριθμό των ανθρώπων που χρωστάνε 5 ευρώ, 1 ευρώ, 0,5 ευρώ, κτλ. Και επί της ουσίας εμφανίζονται ως χρεοφυλέτες του δημοσίου. Ναι, για να τα λέμε όπως είναι, γκέλες είναι που έχουν γίνει στα λογιστήρια περισσότερες. Ναι, ακριβώς. Και άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε θα ταλαιπωρηθούν γιατί μπορεί να χρειαστούν μια φορολογική ενημερότητα και πήγαιναν στην εφορία και τους έλεγαν δεν μπορείτε να βγάλετε φορολογική ενημερότητα γιατί χρωστάτε ας πούμε 1 ή 2 ευρώ. Οπότε και θα γλιτώσουμε από ταλαιπωρία κόσμου που χρειαζόταν να πάει στην εφορία, αλλά και σίγουρα και ο ελεγκτικός μηχανισμός απελευθερώνεται και δεν ασχολείται με όλες αυτές. Αθανασία μου, ένα τελευταίο, γιατί πρέπει να πω ότι επειδή είπε και η Μπάγια για τα θετικά, υπάρχει αυτή η απαλλαγή που αφορά τις ανακατασκευές των σπιτιών. Mm-hmm. Από τις κουβέντες που είχαμε κάνει, αλλά πρέπει να πω και από τις κουβέντες που είχα κάνει και με τον Παραδιά, τον πρόεδρο των ιδιοκτητών του Στράτου, δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχει πλαφόν στο όριο. Χθες το βράδυ ανακάλυψα ότι μπήκε ένα 16.000, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, υπήρχε πλαφόν και πριν. Απλά ψαλιδίστηκε αυτό το πλαφόν. Το ανώτατο ύψος δαπάνης, δηλαδή από 48.000 που ήταν όσο... γι' αυτό δεν το είχα καταλάβει, γιατί 48.000 χτίζεις ένα σπίτι. Κατέβηκε στις 16.000. Είναι στο 1/3 δηλαδή. Ναι, είναι ένα κούρεμα περίπου 67%. Εκεί ήταν τις τελευταίες στιγμές και νομίζω δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα και κανείς. Και εγώ ευνηδιάστηκα και πρέπει να σου πω, επειδή το πρωί στο ραδιόφωνο πήρα και αρκετά μηνύματα σχετικά. Πολλοί μου γράφανε, μα τόσο κάνουν τα αλουμίνια. Mm. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κάνει μια κατασκευή, δεν είναι το πρόβλημά του, ξέρω, να βάψει τα ντουβάρια. Ναι. Αν έχει παλιά αλουμίνια, μια πολυκατοικία του 80, ας πούμε, είναι αμέσως τα αλουμίνια. Αθανασία, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να γκρινιάξω και λίγο, δεν γίνεται. Μόνο ευχαριστώ, θα λέμε. Πρέπει. Να πούμε πάντως ότι έρχεται σαφάρι για τα κρυφά εισοδήματα, το περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο, όπως και τσουχτερά πρόστιμα για όσους έχετε αδήλωτα Airbnb, που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετή. Θα περιμένεις λίγο, σε βλέπω ασυγκράτητη. Θες να βρεις το τηλεοπτικό σου τέρι, τον Ναι, η αλήθεια είναι ότι η συνήθεια είναι κακό πράγμα, Γιώργο μου. Η συνήθεια είναι καλό πράγμα, ιδίως όταν είναι καλή συνήθεια. Εμείς να σας τάξω τον καθιερωμένο ενδιαφέροντα, ελπίζω και σήμερα, πολιτικό διάλογο που θα ακολουθήσει ακριβώς μετά το διαφημιστικό. Λοιπόν, έχουμε τάξει ενδιαφέροντα πολιτικό διάλογο, όπως γίνεται στο ραντεβού που έχουμε κάθε μέρα εδώ, γύρω στις 5.30 στο UAN. Να σας καλωσορίσουμε, κύριε. Αυτό το τραβηχτό του τραγουδιστού είναι ο πρόλογος. Δεν θα περάσετε καλά. Δεν θα περάσετε καλά. Δημοσιογράφος είσαι τόσα χρόνια, εντάξει. Ακούσατε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον κύριο Γιώργο Κότσιρα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο έχουν τη γαλάζια γραβάτα. Ο Σιριζέος εξακολουθεί να είναι χωρίς γραβάτα. Σε διαψεύδω. Σε πειράζω. Έχω βάλει στην παρέλαση προχθές σε μια αποστολή της Βουλής. Και όταν βγήκαμε από το μνημόνιο. Όχι. Οπότε δεν έβαλε. Έβαλε άπαξ ο πρώην πρωθυπουργός. Όταν είναι ο αρχηγός παρών, θα πρέπει. Και ξέρεις γιατί φορούσα γραβάτες. Λόγω δουλειάς. Λόγω δουλειάς. Ήταν το έλεγα στολή. Στο λέω για να μην με μαλώνεις. Λόγω δουλειάς. Στολή. Λοιπόν, τώρα για πάμε λίγο στα δικά μας. Γιατί πρέπει να πω ότι πριν από λίγο είχαμε τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Κανέλη εδώ, και σχολιάζαμε το θέμα με το διορισμό του κυρίου πατέρα στο νοσοκομείο. Στα 80 του, με ένα κάποιο βιογραφικό, αλλά εμφανώς και ομολογημένο είναι ότι ήταν ένας κομματικός διορισμός. Και θέλω να ξεκινήσω από εσάς που είστε δύο νέοι άνθρωποι, εσείς ακόμα νεότερος, κύριε Κότσιρα.
Για αυτή την ιστορία. Και είναι από τους καλούς νέους συναδέλφους. Να τα λέμε τα καλά. Και εγώ νέος είμαι. Απλά είμαι λίγο μεγαλύτερος ηλικιακά. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί στα αλήθεια, ένας νέος άνθρωπος ακούει μια ολόκληρη ζωή για το κομματικό κράτος, τους διορισμούς κτλ. Όταν εγώ ήμουν στην ηλικία σας, φωνάζανε ένα σύνθημα ή του Πασόκ και το κόμμα και το κράτος, το δρόμο σου κάτω, το δρόμο σου κάτω. Τι γίνεται, δεν αλλάζει τίποτα. Αντιθέτως, αλλάζουν πάρα πολλά, κύριε Κουδελάκη, θεωρώ. Το ότι μπορεί να υπήρξε μια επιλογή αστοχίας, η οποία μάλιστα αμέσως πήρε το δρόμο που έπρεπε να πάρει για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο που άνοιξε. Εάν δείτε πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν διοριστεί σε θέσεις κρατικές και εν προκειμένου διοικητές νοσοκομείων, είναι άνθρωποι που έχουν μεταπτυχιακά, σε 75 περίπου, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και μάλιστα πολλοί από αυτούς συναφή μεταπτυχιακά και συναφές σπουδές στα θέματα υγείας. Και προφανώς όταν αυτές οι επιλογές πέραν της τεχνογνωσίας που έχουν, και θα το δείτε από τα βιογραφικά όλων των διοικητών, εξυπηρετούν και μια πολιτική στα θέματα υγείας, είναι προφανώς ότι οι επιλογές τους γίνονται και όταν είναι συμβατές πλην της τεχνογνωσίας και των προσόντων και με την πολιτική που ακολουθείτε. Εδώ πέρα δεν έχουμε λοιπόν μια επιλογή όπως είχαμε με πλαστά πτυχία όταν επί ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν περιπτώσεις παράνομες. Είναι άλλο η πολιτική αντιμετώπιση και η κριτική και άλλο η παρανομία. Πάντως, κύριε Κότσιρα, και ο ίδιος ο κύριος πατέρας βγήκε και είπε σε συνέντευξή του ότι εγώ προεκλογικά είχα παρακαλέσει για αυτή τη θέση, γιατί είχα μία δύναμη στις ψήφους και μετά μου έκαναν τη χάρη και με βάλανε. Ξέρω... Εσείς που είστε και νέος, έτσι, και κάνατε την προσπάθειά σας να εκλεγείτε βουλευτής με τη λέξη αξιοκρατία, κάτι που θέλει ο ελληνικός λαός και που όταν ήσασταν αντιπολίτευση ακούσαμε πάρα πολλές φωνές από τη Νέα Δημοκρατία για Καρανίκα, για μιλάμε πάντως για έναν άνθρωπο ήδη, μιλάμε για έναν άνθρωπο ήδη, ο οποίος έφυγε από θέση. Εφόσον δημοσιοποιήθηκε υπήρξε το θέμα αστοχία, όμως. Υπήρξε αστοχία και αποχώρησε. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα και το ότι έφυγε. Δηλαδή είναι και λέτε αυτό, ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Προφανώς είναι μεμονωμένο περιστατικό. Γιατί σας λέω, αν δείτε όλους τους υπόλοιπους, υπάρχει συνδυασμός και τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας που πρέπει να τα γνωρίζει ένας άνθρωπος που θα κληθεί να διαχειριστεί θέματα διοίκησης νοσοκομείου, αλλά επίσης και προφανώς πρέπει να ασκηθεί και μια πολιτική. Αξιολογείται δηλαδή και η πολιτική διαχείριση που μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Η συγκεκριμένη περίπτωση, άστοχη όπως υπήρξε, απομακρύνθηκε και προχωράει η διαδικασία. Εγώ δεν είχα δει την ίδια ευαισθησία για να το κάνω σε μια διαστολή, γιατί ξέρετε, ασχολούμαστε με έναν και δεν ασχολούμαστε με τους δεκάδες άλλους που έχουν τα προσόντα. Ένα λεπτό, κύριε Κότσερ. Καταρχήν θέλω να πω το εξής και νομίζω ότι πρέπει να πάρει το λόγο και ο κύριος Γιάννουλης. Μιλάμε για έναν. Μιλάμε για έναν, κύριε Γιάννουλη. Όχι. Θα σας πω όμως. Απλά για να το ολοκληρώσω. Ξέρετε, το να γίνεται μια κριτική είναι λογικό και σεβαστό και αντιληπτό. Αλλά το να γίνεται κριτική από την πρώην κυβέρνηση, η οποία είχε διορίσει ανθρώπους με πλαστά πτυχία. Δεν θέλω να το πάω μόνο εκεί. Ή ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση. Καμία σχέση. Εμένα πρέπει να σας πω και να το πω. Κρίθηκε, και να το πω τώρα που το λέτε, ότι αυτό με στενοχωρεί πάρα πολύ. Ναι. Δεν θέλω να μπω στη σύγκριση. Κάθε φορά. Μα όμως, αυτό γίνεται τελικά. Όταν λέμε οι άλλοι πλαστά πτυχία, εμείς. Ναι, αλλά πρέπει να το δούμε λιγάκι αυτό. Το σωστό όμως για να αποτυπωθεί είναι να αξιολογήσουμε το σύνολο. Όχι μία περίπτωση. Όταν για πρώτη φορά λοιπόν, τι λέει η κυβέρνηση, θα γίνονται συμβόλαια στα οποία θα κρίνεται η αποδοτικότητα του κάθε διοικητή. Αυτό είναι ορθολογικό, είναι μοντέρνο, είναι σύγχρονο, είναι συμβατό ανάλογα, με την αξιοκρατία που λέμε. Ανάλογα με την αξιολόγηση είναι πραγματική. Δεν πρέπει να γίνεται όμως μια αξιολόγηση. Βεβαίως. Πρέπει να γίνεται αυτό που γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν διοριστεί με κάποιες συμβάσεις, τις οποίες στην ουσία λίγες μέρες πριν τις εκλογές, πολλές από αυτές επεκτάθηκαν και πρέπει να δοθεί αποζημίωση από το ελληνικό δημόσιο σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν και αυτοί κομματικές επιλογές. Εγώ δεν μπορώ, κύριε Κότσιρα, να συνηγορήσω υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εγώ λέω γεγονότα όμως. Το ότι υπάρχει μια πρόβλεψη αυτό που θέλω να σας πω είναι σημαντικό. Θέλω να σας το πω αυτό. Για πρώτη φορά. Προσωπικά απορρίπτω τους διορισμούς τους κομματικούς που έχουν αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, να βλέπουμε μπαμπάδες, παππούδες, κόρες, ανιψούλες και όποιος κατάλαβε, διορισμένες. Είτε έρχονται από την αριστερή πόρτα, είτε έρχονται από τη δεξιά. Και η αλήθεια είναι ότι και η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία έχει ένα τέτοιο στόχο. Να φιλτράρονται τα πράγματα και να μην επαναλαμβάνονται κακές, να το πω έτσι, μέθοδοι που ακολουθούνται σχεδόν από όλους από ό,τι φαίνεται. Ξέρετε γιατί κόντρα στην προσφυλή μου
τακτική, δεν διέκοψα τον συνάδελφο. Μου έκανε εντύπωση, πρέπει να σου. Σου έκανε εντύπωση. Γιατί είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα που δεν πρέπει να το δούμε με μια τάση είτε αντεκδίκησης, είτε συμψηφισμού, είτε πολιτικής ή κομματικής αντιπαράθεσης. Υπάρχουν όμως γεγονότα. Το ότι είναι μέσα στο κάδρο ο Πρωθυπουργός είναι. Γιατί ο κύριος Πατέρας, με την ωριμότητα των 80 ετών, ή πρέπει να έχει πει ψέματα, άρα πρέπει να βγει ο κύριος Μητσοτάκης να τον διαψεύσει ότι επρόκειτο για μια πολιτική συναλλαγή, συγκεκριμένη κοινική στα όρια της σχεδιότητας, με βάση τις σημερινές του αφηγήσεις. Αν δεν είναι ψέμα και είναι αλήθεια, τότε ακόμα χειρότερα έχουμε να κάνουμε με έναν αναξιόπιστο πρωθυπουργό, ο οποίος στη συνέντευξη Παπαχελά φωτογραφίζει και ορίζει ακριβώς αυτό που έγινε με τον κύριο Πατέρα. Αυτό στα γεγονότα. Στην ουσία όμως, η πολιτική για να αποκτήσει την αξιοπιστία της, κατά τη γνώμη μου, θέλει γενναιότητα. Θέλει γενναιότητα και αυτοκριτική. Δεν θα υποβάλω στον συνάδελφο, στον Γιώργο, το τι μπορεί να πει, τι θα μπορούσε να πει, αλλά όταν κάνεις ένα λάθος, δεν πας να το καλύψεις με ένα δεύτερο λάθος ή με ένα τρίτο λάθος. Τι εννοώ? Γίνεται αυτό που έγινε. Έχει γίνει με πάρα πολλούς. Απόστρατους αξιωματικούς, κομματικά στελέχη που συναλλάχθηκαν. Ακόμα και από την εποχή των γραφείων της Συγκρού υπήρχαν αυτές οι συναλλαγές. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής. Δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να δοθεί η εντύπωση ότι σε 3 μήνες τους απολύω αν δεν κάνουν τη δουλειά τους. Βασίλης Κικίλιας. Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα το πρωί. Μα καλά, θα με ρωτάτε για κουτσομπολιά, δεν θα με ρωτήσετε κάτι ως υπουργό ανάπτυξη. Φανταστείτε το μόνο στην καθημερινότητά σας. Να γίνεται όμως αξιολόγηση δεν είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Όχι. Είναι αξιολογήσιμο πολιτικά. Βρε Γιώργο, όμως σε 3 μήνες τους απολύω. Τι είσαι επιστάτη σε τέτοια θέμα. Το θέμα να μην αξιολογεί το άλλο που κάνει υγείας. Μια σοβαρή δουλειά και διοικεί ένα νοσοκομείο. Σύμφωνα. Εδώ μπορεί να λέμε ότι καλό έφυγε ή κακό έφυγε. Αλλά πρέπει να αξιολογείται η δουλειά του. Βοηθήστε με και οι δύο. Σύμφωνοι, αλλά δεν είναι. Βοηθήστε μα και οι δύο, σα παρακαλώ. Ένα δευτερόλεπτο να το ολοκληρώσω λίγο. Τι θέλω να πω με τη γενναιότητα. Όταν γίνεται ένα λάθος, το αναγνωρίζουμε και κοιτάμε πραγματικά να πείσουμε την κοινωνία ότι συμβαίνει αυτό που λέει ο συνάδελφος. Γιατί εγώ δεν έχω πιστεί ότι συμβαίνει. Έχω πιστεί ότι η πιο φαύλη κατάσταση αυτού του τόπου, που είναι ένα αξιοκρατία, ξαναγυρνάει με πιο εκδικητικό. Θέλω να ρωτήσω κάτι που είναι λίγο διαφορετικό και δεν είναι στα όρια του κουτσομπολιού αυτό. Γιατί θέλω να πω τα σχόλιά μας εμείς και η Μπάγια και εγώ τα κάναμε πριν σε σχέση με την ιστορία του κυρίου Πατέρα, αν θέλετε, διακομωδώντας το και λέγοντας πότε εγώ θα γίνω πατέρας, πότε εγώ θα γίνω μάνα, πότε εγώ θα γίνω πατέρας. Ναι, πότε δηλαδή. Πάρα πολλές δεκαετίες. Πότε... Ναι, αλλά να πούμε, κύριε Κουδαλάκη, όμως. Να πούμε όμως ότι είναι για πρώτη φορά που δίνονται στη δημοσιότητα στοιχεία για τους διοικητές των νοσοκομείων, των οποίων η πλειοψηφία της προηγούμενης ενασχόλησής τους έχει να κάνει με θέματα υγείας και δεν ήταν προηγούμενοι αποτυχώντες όπως το έχει βγάλει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άνθρωποι, να το πούμε και αυτό. Να μην αξιολογήσουμε και τη μεγάλη εικόνα. Θα με αναγκάσετε να σας πω τη θεωρία. Να αξιολογήσουμε το πλήθος του. Θεωρία της Μήγας. Οι οποίοι είναι άνθρωποι που και θα αξιολογηθούν και έχουν σχέση με θέματα υγείας. Κύριε Κότσιρα, κύριε Να μην αξιολογήσουμε ότι από την πλειοψηφία των στελεχών που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις κρατικές και σε θέματα υφυπουργών και γενικών γραμματέων είναι άνθρωποι οι οποίοι η προηγούμενη έτους ενασχόληση ήταν απολύτως εξειδικευμένοι με τα θέματα που έχουν οριστεί. Να ρωτήσω και εσάς και τον κύριο Γιαννούλη. Όχι, αυτό δεν θα το πω στο κύριο. Ποια είναι η θωράκιση που έχει. Ποια είναι η θωράκιση που έχει βάλει το ελληνικό δημόσιο για να προστατέψει την Μπάγια που είναι ένας νέος άνθρωπος που θέλει να μπει σε αυτό το χώρο, να κάνει καριέρα και τα λοιπά και έχει ένα βιογραφικό τόσο και συναντάει απέναντί της τον κομματικό εγκάθετο εμένα. Σας ξαναλέω λοιπόν. Τώρα είναι η θωράκιση. Να σας ξαναπώ λοιπόν. Παρακαλώ. Έγιναν προσκλήσεις ενδιαφέροντος όπως ξέρετε για αυτές τις περιπτώσεις. Ποιος εδώ, αποφασίζει. Λεπτό, ο υπουργός δεν όποιος αποφάσισε και πριν γιατί σας εξήγησα εκ νέου. Δεν διαφωνώ για το πριν. Τόνισα, ο υπουργός αποφασίζει. Να το τονίσουμε αυτό. Είναι θέσεις που έχουν και πολιτικό αποτύπωμα, κύριε Κουδαλάκη. Δεν είναι θέσεις οι οποίες δεν έχουν καμία πολιτική ιδέα. Ασκούν μία πολιτική στον χώρο της υγείας. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρέπει να συνδυαστεί. Να συνδυαστεί το, η γνώση στο αντικείμενο, αλλά και με ένας εξορθολογισμός με την ασκούμενη πολιτική. Ποιος δεν αποφασίζει. Μπορεί λοιπόν να έχεις έναν διοικητή, να το πω αλλιώς, ο οποίος είναι ακραίος ιδεολογικά σε ένα χώρο, ο οποίος μπορεί να ξέρει κάποια πράγματα, αλλά να μην μπορεί να εφαρμόσει τίποτα σχετικά με την ασκούμενη πολιτική. Αυτό είναι κατανοητό. Να συνεχίσω. Δεν είναι θέσεις οι οποίες έχουν. Σε ένα βαθμό. Γι' αυτό λέω συνδυασμό. Να σας το πω πολύ απλά. Ποιος αποφασίζει. Εμένα, για παράδειγμα, η ιστορία με τον διοικητή που ήταν ιδιοκτήτης βουλκανιζατέρ επί της προηγούμενης κυβέρνησης. Έχει βγάλει ανακοίνωση. Μισό λεπτάκι. Λέω.
αυτή η ιστορία όταν έσκασε στην επικαιρότητα με ενόχλησε πάρα πολύ. Αλλά δεν ήταν αληθής. Και δεν μου φτάνει, κύριε Κότσερα, κύριε Γιαννούλη, προσωπικά μιλώ, δεν μου φτάνει το ότι αυτή η θέση έχει ένα πολιτικό αποτύπωμα. Ότι αυτή η θέση. Γι' αυτό είπα συνδυασμό, κύριε Χουδαλάκη. Και το τόνισα ότι εδώ πέρα υπάρχει λοιπόν συνδυασμό και είναι για πρώτη φορά και το ξαναλέω για τρίτη φορά για να το ακούσει ο κόσμος. Που τοποθετούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικές γνώσεις για το χώρο της υγείας. Γιατί όπως πάει από εμάς ένα δημόσιο νοσοκομείο και κάνουμε τώρα όλοι υψηλό σχολιασμό και βλέπουμε τη χάλια επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία όπως μας τα παρέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Προφανώς θέλουμε ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Και τοποθετήθηκαν άνθρωποι που η ενασχόλησή τους και οι σπουδές τους και η δραστηριοποίησή τους είναι κοντά στο θέμα από της υγείας. Από πού προκύπτει η σύνδεση υγείας και στρατού. Δείτε πόσοι έχουν μεταπτυχιακά σε θέματα υγείας. Σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ. Δεν τώρα, σας κάνω. Γιατί όταν λέμε κάτι το οποίο είναι υπέρ της αξιοκρατίας που είπε ο κύριος Κουδαλάκης σωστά για ένα νέο άνθρωπο, να το επικροτούμε. Να επικροτούμε ότι επιλέγεις άνθρωποι που θα αξιολογούνται. Δηλαδή, να μην λέμε ότι συγγνώμη, είναι μια αργομιστία ο διοικητής νοσοκομείου. Τώρα θα πρέπει να γίνω σκληρός. Γιατί να είναι αργομιστία ο διοικητής και να μην αξιολογείται. Ένας αξιωματικός που βγήκε στα 45 του στη σύνταξη, έκανε ένα μετεπτυχιακό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε θέματα υγείας και διοίκησης, σημαίνει ότι απέκτησε εμπειρία και τεχνογνωσία να διοικήσει το τζάνιο. Αυτό μου λέτε. Επιτρέψτε μου να βάλω μια ερώτηση που στέλνει. Δεν το ξέρω. Αλλά εδώ να σας βάλω την ερώτηση που βάζει ο ακροατής μας, συγγνώμη, ο τηλεθεατής μας. Όσο αποφασίζει ο υπουργός, υπάρχει πρόβλημα. Ρωτάει ο κύριος Χαρβαλάκος. Δύο πτυχία, δύο μεταπτυχιακά, δύο ξένες γλώσσες. Αλλά δεν είμαι 80. Ναι. Κάνω. Ερώτηση προς τους δυο σας. Κάνεις, ηλικιακό, αλλά όχι για την Δημοκρατία. Ηλικιακό όριο πρέπει να υπάρχει. Και σας ρωτώ, γιατί μπορεί κάποιος στα 80 του να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας, αλλά όταν γίνεται κάποιος διοικητής στα 80, ο κόσμος έξω κράζει. Δημόσιο λειτουργό μπορεί να είσαι στα 80. Εδώ πέρα προφανώς όχι. Όχι. Γιατί να είσαι διοικητής νοσοκομείου στα 80. Πρέπει να δούμε. Η ηλικία για μένα δεν είναι το αποκλειστικό κριτήριο ούτε πλεονεκτικά ούτε μειονεκτικά. Πρέπει να είναι κριτήριο. Κριτήριο αναλόγως στη θέση διοίκησης και αναλόγως την άσκηση της διοίκησης μπορεί και να αποτελεί κριτήριο. Μπορεί και να αποτελεί κριτήριο. Υπάρχουν σε διάφορες περιπτώσεις. Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια κρίση, ένας φάκελος όταν εξετάζεται, αξιολογείται το σύνολο. Όπως έχετε δει, ξέρουν, αξιολογείται η προσωπικότητα, οι σπουδές, η προηγούμενη διαδρομή. Όλα αξιολογούνται. Εδώ λοιπόν δεν αξιολογείς μόνο την ηλικία. Μιλάτε σε άνθρωπο που έχει δύο μεταπτυχιακά και διδακτορικό. Κλείνουμε και είμαι ο πρώτος που πιστεύω. Κλείνουμε, 35 και αυτό είναι 28. Κλείνουμε την κουβέντα. Και το πιστεύω και την αξιοκρατία και πιστεύω ότι γι' αυτό θεωρώ ότι αδικούμε τη συζήτηση με αυτό που έχει προκύψει στη μία περίπτωση, διότι οι υπόλοιπες είναι περιπτώσεις συμβατές που θα μπορέσουν να διοικήσουν τα νοσοκομεία και όχι αργομιστίες. Κύριε Κουδαλάκη, αντιλαμβάνομαι ότι είναι λίγο δύσκολη η θέση σας. Καμία δυσκολία δεν για υπάρχει. Τη συγκεκριμένη, μεμονωμένη περίπτωση θα πω εγώ. Δεν υπάρχει αλλά δυσκολία γιατί δίνεται ευκαιρία να πούμε την πραγματικότητα. Είστε τρεις μήνες κυβέρνηση. Mm-hmm. Αν ένα μεμονωμένο περιστατικό και ξεχαστεί που κακώς έγινε κάκιστα, θα μείνει πίσω. Ο κόσμος όμως σας ψήφισε και είστε τώρα κυβέρνηση, γιατί υποσχεθήκατε να υπάρξει αξιοκρατία. Και η πρώτη φορά που αρχίζει και μία κυβέρνηση και πραγματικά, και αυτό το ξέρετε και εσείς, το ξέρει και ο κύριος Γιαννούλης, να υπάρξει αξιοπιστία στην πολιτική ζωή, γιατί είναι η πρώτη κυβέρνηση που ό,τι είχε πει προεκλογικά το κάνει. Αυτό δεν αρέσει το ΣΥΡΙΖΑ. Το αντιλαμβάνομαι, γιατί βλέπετε ο κόσμος λέει. Τι λέει ο κόσμος, κύριε Κουδαλάκη και κύριε Αντωνοπούλου, έξω. Ότι ο πρώτος πρωθυπουργός που ό,τι είπε το κάνει ο Μητσοτάκης. Για να λέμε την αλήθεια, αυτό λέει ο κόσμος. Το ξέρουν αυτοί που μας παρακολουθούν. Εδώ πέρα λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε διάφορα θέματα. Εγώ αντιλαμβάνομαι, το ξαναλέω, να υπάρχει πολιτική κριτική, να υπάρχει το οτιδήποτε. Αλλά να αναγνωρίζουμε και αυτά που γίνονται και ακόμα και σε ένα λάθος, η άμεση διόρθωσή του και όχι η διαιώνισή του είναι δείγμα θετικό. Γιατί παλιότερα, κύριε Κουδαλάκη, γιατί είπαμε. Να τελειώσω ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Η αξιολόγηση που είπαμε στο τρίμηνο ή όποτε γίνεται είναι πολύ σημαντική. Γιατί παλιότερα δεν γίνονταν. Οι διοικητές νοσοκομείου κατά καιρούς ήταν αργομιστίες. Κύριε Γιαννούλη, δεν υπήρξαν αργομιστίες. Υπήρξε ένα επιχείρημα ότι έγινε λάθος. Και είναι ένα και κατ' εξαίρεση, όπως μας είπε ο κύριος Κότσιρα. Δεν ισχύει αυτό. Αλλά το λάθος διορθώθηκε. Δεν διορθώθηκε, παραιτήθηκε. Δεν αποπέμφθηκε, παραιτήθηκε.
θα είχε τη δυνητική. Τώρα μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν γίνει τα όρια και δεν έχει παρατηθεί. Επικαλούμε τη δημοσιογραφική σας εμπειρία. Σας μιλάω για τον 80χρονο διοικητή της Καρδίτσας και μου λέτε μια γενικότητα για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι όλο μου. Να σας πω για τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που είχε καεί το μάτι και έλεγε τα κάναμε όλα καλά και δεν παρατηθεί. Μην το κάνετε αυτό. Στη ζωή δεν είναι. Που είναι πολύ σοβαρότερο από να διοικηθεί νοσοκομείο αυτό. Εσείς θα τελειώσετε. Να ολοκληρώσει τη φράση του κ. Γιαννιώτη. Την κυβερνητική σας θητεία συγκρινόμενος μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι εσείς προσωπικά, η Νέα Δημοκρατία. Και θα είναι καλύτερη. Με τη λογική, είναι μέτρο της δημοκρατίας. Με τη λογική, όλες μου οι γνώσεις, φήμες και διαδόσεις. Μέσω της δημοκρατίας είναι κριτική. Ο άνθρωπος αυτός δεν παρετήθηκε. Δεν αποπέμφθηκε. Παρετήθηκε. Και θέλω να πω κάτι για να έχουμε και μία αίσθηση περί της γενναιότητας σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά την Νέα Δημοκρατία. Αυτό που για πρώτη φορά βλέπουμε είναι ότι στο κάδρο της αναξιοκρατίας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι κάποιος κομματικός παράγοντας. Πώς προκύπτει τώρα αυτό? Από τα λεγόμενα του κ. Πατέρα. Να αποδομήσει τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι η επιτομή της αξιοπιστίας, αυτό που είχε πει πριν και αυτό που κάνει τώρα. Τι και επειδή προσπαθείτε σήμερα να τον αποδομήσετε, έχετε βρει μια δήλωση του κύριου Πατέρα και τη λέτε που είπαμε τον κύριο Μητσοτάκη. Σήμερα το πρωί την έκανε. Ας κρίνουμε τον κύριο Μητσοτάκη για την αξιοπιστία που φέρνει στη χώρα, η οποία την ενισχύει παντού και ό,τι είχε πει το κάνει. Και επειδή βρήκατε ότι είναι αξιόπιστος, προσπαθείτε να κάτι να τον βλάψετε. Είναι η μόνη κυβέρνηση τριών μηνών που καταργεί το ΑΣΕΠ σε δύο προσλήψεις. Κύριε. Αστυνομική και ΔΕΗ. Είναι η πρώτη αξιόπιστη. Κύριε Γιαννούλη, κύριε Κότσιρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Εντάξαμε έναν ζωηρό διάλογο. Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό το είχαμε. Ευπρεπή στα αλήθεια. Διαφημιστικό με πάσα, ελπίζω εύστοχη, γιατί μετά πρέπει να γυρίσουμε και με τα αθλητικά. Η αλήθεια είναι ότι εχθές αλλιώς ξεκίνησαν τα πράγματα, με χαμόγελα. Μετά με χαρές, μετά με υπέρ αισιοδοξία. Μετά. Γκέλα. Τίποτα, δεν έδωσε το γλυκό. Έγινε του μεριά. Ήταν φαρμάκι. Γενικώς. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Νίκο Κότση, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τη χθεσινή εξαιρετική εμφάνιση, Νίκο. Και απογοητευτικό αποτέλεσμα, θα έλεγα εγώ δημοσιογραφικά βάζοντας τίτλο. Αν θες το δικό μου σχόλιο, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να γράψει ιστορία. Στο Champions League. Αυτό το 0-2 του 19ου λεπτού με τα γκολ των Ελαραμπή και Σεμέδο, δύσκολα το βρίσκεις και κυρίως δύσκολα βρίσκεις από ελληνική ομάδα, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα στην ιστορία των αγώνων Champions League σε τέτοιο επίπεδο, μάλιστα και με τη φιναλίστ της περσινής σεζόν, να προηγήσει 2-0 μέχρι το 45ο λεπτό. Το λάθος του Μεριά είναι ένας σοβαρός παράγοντας της αναμέτρησης που έκρινε την ψυχολογία του αγώνα. Όταν δίνεις τη δυνατότητα στην Tottenham, σε ομάδες τέτοιου ελληνικούς κόστους, που το ρόστερ τους αξίζει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ, να Νίκο, έχεις πάρουν δίκιο τα πάνω τους, καταλαβαίνετε έχεις ότι δίκιο, δεν είναι. Αλλά είναι ακριβώς όπως το βάζεις. Δηλαδή, έρχεται έτσι ο αγώνας και εγώ θέλω να πω ότι δεν ήρθε κατά τύχη. Εγώ είδα τον Ολυμπιακό εχθές πολύ καλύτερο από τον είδα με την ομάδα μου. Εγώ είμαι Πανιώνιος. Ολυμπιακός, καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Έχεις δίκιο που λες ότι είναι διαφορετικά παιχνίδια. Ήταν και δύο διαφορετικοί Ολυμπιακοί. Το χθεσινό Ολυμπιακό, εγώ που δεν είμαι οπαδός, τον θαύμασα. Λέω ότι δεν ήταν τυχαίο ότι πήγε στο 2-0. Γενικά το φετινό Ολυμπιακό στο Champions League, αν εξαιρέσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της αναμέτρησης με την Bayern Μονάχου που είχε παθητικό ρόλο και την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι από το σημείο που μένει με 10 και μετά, ο φετινός Ολυμπιακός έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στους Champions League. Θέλω όμως να σου βάλω μια παράμετρο, γιατί θέλω να πω ότι σε περίπτωση που οι τηλεθεατές το ξέρουν, ο Νίκος είναι μεγάλο μαμούνης ό,τι αφορά το ψάξιμο των πραγμάτων. Ο Μεριά δεν είναι ένας παίχτης που έκανε την πρώτη του γκέλα χθες το βράδυ. Όχι, αλήθεια είναι ότι φέτος έχει κάνει πάρα πολλές. Έκανε στο πρώτο παιχνίδι με την Tottenham το πέναλτι στον Harry Kane. Στην επόμενη αγωνιστική, μάλλον αγωνιστική, στο επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ, έκανε το πέναλτι επίσης από το οποίο σοφάρισε ο Παναθηναϊκός. Είχε την μπάσα ουσιαστικά μισό γκολ στο γκολ του Ερυθρού, στην σοφάρι του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι. Είχε χάσει μια μοναδική ευκαιρία. Ξέρεις και ο Αχιλλέας ήταν άτρωτος και είχε μόνο την πτέρνα, λέγανε. Ναι, ναι. Γενικά δεν θέλω να πω ότι μπορεί να φτιάξει μια σούπερ ομάδα, αλλά αν κάπου μπάζεις, να βρει ο άλλος τον τρόπο και να σε φιλοδορήσει με 4. Το παράδοξο είναι ότι στην υπόθεση του Μεριά είναι ότι μπορεί για 45 λεπτά να είναι εξαιρετικός όπως ήταν χθες και στο 45ο συν 1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου να σου κάνει αυτό το λάθος.
καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Ο Ολυμπιακός καλώς ή κακώς πρέπει να αφήσει πίσω του αυτό το παιχνίδι και να επικεντρωθεί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και όπως θα δούμε και στις δηλώσεις που ακολουθούν και από τον Πέτρο Μαρτίνς και από τους παίχτες του Ολυμπιακού, τον Τζιμίκα και τον Ποντένσε, πλέον ο στόχος δεν είναι άλλος από την επικράτηση επί του ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός την Κυριακή αντιμετωπίζει το δικέφαλο του Βορρά στο Γιώργος Χαρισκάκης. Ισπανός διαιτητής, 36χρονος Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ΒΑΡ, μάλλον Ισπανή και στο ΒΑΡ, τέταρτος ο Σιδηρόπουλος. Νομίζω μπορούμε να δούμε και τις δηλώσεις του Πέτρου Μαρτίνς και των παιχτών του Ολυμπιακού. Είμαστε απογοητευμένοι και υπάρχει μια πικρία, γιατί μετά από τόσο καλές αποδόσεις που έχουμε κάνει σε αυτόν τον όμιλο, σε αυτά τα παιχνίδια, στη διαδρομή μας μέχρι εδώ, έχουμε μόνο ένα βαθμό. Αυτό δεν μας κάνει πάρα πολύ στεναχωρημένους, γιατί είμαστε μια ομάδα που έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και μια ομάδα που πραγματικά έδειξε πως μπορεί να καταφέρει να έχει πολύ καλή απόδοση. Τιμωρήσαμε την τότε να μην πιάσει 45 λεπτά, ήμασταν πολύ ανωτεροί της, όμως στις λεπτομέρειες δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Θα είμαστε πανέτοιμοι για το παιχνίδι μας με τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιχνίδι απέναντι σε έναν άμεσο αντίπαλό μας και θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ καλοί. Θα είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Πράγματι, σήμερα ήταν ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο από εμάς και είναι για μας ένα σπουδαίο μάθημα. Γιατί μπορεί να είσαι πάρα πολύ καλός, να κάνεις εξαιρετικές αποδόσεις, να παίζεις πάρα πολύ καλά απέναντι σε τεράστιους αντιπάλους. Όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους διευκολύνεις. Σταθήκαμε άτυχοι. Εντάξει, λάθη γίνονται. Από αυτά πρέπει να μαθαίνουμε. Έχουμε ένα τελικό μπροστά μας την Κυριακή και θέλουμε μόνο την νίκη. Λοιπόν, για τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ τα πάμε. Τώρα πες μας και για την εθνική ομάδα μπάσκετ που ξέρεις ότι είναι και αδυναμία μου. Τελικούς έχει και η εθνική, αλλά τελικούς που θα κρίνουν την πρόκρισή της, την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Σήμερα έγινε στην έδρα της FIBA στην Ελβετία εκκλήρωση για τα 4 προολυμπιακά εισιτήρια. Η Ελλάδα κληρώθηκε με Κίνα και Καναδά. Ο όμιλός μας θα εξαχθεί στη Βικτόρια του Καναδά. Νομίζω ότι έχουμε το βίντεο έτοιμο να το δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Σύγκρουση τριών διαφορετικών σχολών μπάσκετ για ένα εισιτήριο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η εθνική μας ομάδα θα βρει στο δρόμο της για το Τόκιο την Κίνα και τον Καναδά στην πρώτη φάση του προολυμπιακού τουρνουά. Μάλιστα, οι τελευταίοι θα είναι και οι διοργανωτές, με τη γαλανόλευκη να παίζει μπροστά στην ελληνική ομογένεια της πόλης Βικτόρια. Η εθνική μας ομάδα καλείται να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου κόντρα στην ομάδα ερώτημα των διοργανωτών, καθώς ακόμη δεν ξέρουν αν θα συμμετέχουν οι NBAers. Αλλά και οι Κινέζοι θέλουν ρεβάνς μετά την κακή τους πορεία στο παγκόσμιο. Οι δύο πρώτοι του ομίλου θα διεκδικήσουν σε χιαστή μάτς με τους αντίστοιχους δύο από την τριάδα Τσεχίας, Τουρκίας και Ουρουγουάης την πρόκριση στον τελικό που θα δώσει και ένα εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Εκτός από τη συμπαράσταση των Ελλήνων φιλάθλων από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυξάνεται και η πιθανότητα παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούμπο στους αγώνες που θα γίνουν 23 με 28 Ιουνίου, αφού το Μιλγουόκι βρίσκεται κοντά στα σύνορα των δύο χωρών. Μάλιστα. Εύκολη δεν τη λέει στην κλήρωση, αλλά αυτό το γιατινιάζον με το Μιλγουόκι και Καναδά. Καλά το ακούσαμε με το Γιάννη Αντετοκούμπο, η ομάδα είναι δύο επίπεδα πάνω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Αν ναι. Και η παρέα αυτή, οι δύο ώρες μαζί σου, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από αύριο θα γυρίσουν και οι φίλοι σου και φαντάζομαι ότι μαζί θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή όταν θα το απαιτήσουν οι ανάγκες. Από εμάς, καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο ΟΑΝ. Ακολουθεί ο Γιώργος Παπαχρήστος και έτσι να μου σχολείο.